Να ξεκινήσουμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να κάνω μία δήλωση, αν και script amanent, επειδή έχω χθες στην πλατφόρμα X. Να πω και σήμερα ότι η χθεσινή μου δήλωση περί γουρλίδικης επιτροπής για κάποιους συναδέλφους προφανώς ήταν άστοχη. Ζητώ συγγνώμη και θα ήθελα αυτό να διατυπωθεί και προφορικά και από το σώμα. Ήταν κάτι το οποίο προφανώς ήταν ένα λάθος της στιγμής, χωρίς δικαιολογίες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα και με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν τους βουλευτές κύριο Υψηλάντη Βασίλειο Νικόλαο, κύριο Φωτήλα Ιάσονα και κυρία Παπακώστα Παλιούρα Εκατερίνη. Θα αναπληρώσουν οι βουλευτές κύριοι Βεσιρόπουλος Απόστολος, Λοβέρδος Ιωάννης και Δερμετζόπουλος Χρήστος. Θα ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σήμερα, πρώην Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την περίοδο 2013-2015, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σήμερα την εξέτασή μας και θα συνεχίσουμε με τον πρώην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ την περίοδο 2010-2016, τον κύριο Παναγιώτη Θεοφανόπουλο. Κύριε Υπουργέ, για τους τύπους, το ονοματεπώνυμό σας, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης και την επαγγελματική ιδιότητα. Ονομάζομαι Μιχαήλ Χρυσοχοίδης του Βασιλείου. Έχω γεννηθεί στη Βέρεια το 1955. Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Έχω θητεύσει στη Βουλή από το 1989 με κάποιες διακοπές. Το δεύτερο εξάμηνο, την 1η Ιουλίου του 2013, ορκίστηκα υπουργός υποδομών και μεταφορών στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Παρέμεινα 18 μήνες μέχρι το τέλος του 2014, οπότε και πραγματοποιήθηκαν, όπως ξέρετε, οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές, τις οποίες αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και παρέδωσα στους κυρίους Σταθάκη και Σπίρτζη. Παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο όμου από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και τον κύριο Καλογιάννη. Να πάμε στον όρκο, τον αναγκαίο. Δηλώνω επικαλούμενος στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Ορκίζομαι. Τώρα, η περίοδος την οποία θα εξετάσουμε, κύριε Υπουργέ, είναι η περίοδος της υπουργικής σας θητείας ως Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το 2013-2015. Θα περάσω κατευθείαν στους εισηγητές των κοινοβουλευτικών ομάδων για να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Κύριε Τσαβδαρίδη, 15 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή. Αναλάβατε, όπως είπατε, καθήκοντα Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων τον Ιούλιο του 2013. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σας και περίπου για μια 15ετία, από το 1997 κυρίως μέχρι και το 2013, είχαν δαπανηθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά για την εξέλιξη του ελληνικού σιδηρόδρομου. Ποσά τα οποία προσεγγίζαν τα 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να εξελιχθεί ο σιδηρόδρομος, να αποκτήσει συστήματα ασφαλείας, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, να κάνει γέφυρες, έργα βαριάς υποδομής, όπως λέγεται. Και φτάσαμε στο 2013 που αναλαμβάνετε εσείς. Θέλω να μου πείτε τότε, με όλες αυτές τις δαπάνες που γίνανε και με χρήματα εθνικά και με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο σιδηρόδρομος τότε στην περίοδο που αναλάβατε? Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι βρισκόμασταν στην καρδιά των μνημονιακών χρόνων, δηλαδή ήταν ο τέταρτος χρόνος μνημονιακός, είχαν προηγηθεί τεράστιες περικοπές σε προσωπικό, στον ΟΣΕ κυρίως. Ο ΟΣΕ είχε μετατάξει πάρα πολύ προσωπικό και είχε φύγει από τον ΟΣΕ.
υπήρχε θέμα, σοβαρό θέμα χρηματοδότησης. Υπήρχαν ζητήματα λειτουργικότητας. Το δίκτυο ήταν πολύ ανασφαλές, υπήρχαν προβλήματα. Γενικά γινόταν μια προσπάθεια εκείνη τη στιγμή από τη μια πλευρά να κρατιέται το δίκτυο, να συντηρείται το δίκτυο λειτουργικό. Σε πολλά σημεία φυσικά δεν ήταν λειτουργικό, όπως ήταν το πάνω τμήμα, το τμήμα δηλαδή προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και κυρίως τα τμήματα προς Παρανέστη και τη Δράμα, αν θυμάμαι καλά. Και ταυτόχρονα ξεκινούσε μια προσπάθεια από το 2010 προκειμένου να υπάρξουν δύο πράγματα. Το ένα ήταν η συνολική ανάταξη της γραμμής από την Πάτρα, από το Ρίο μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την άλλη πλευρά να κατασκευαστούν έργα τα οποία για πολλά χρόνια εκκρεμούσαν και δεν κατασκευάζονταν. Υπήρχαν εργολαβίες οι οποίες είχαν, όπως οι εργολαβίες οι οποίες ήταν εδώ στη Νότια Ελλάδα, του Δομοκού και άλλες, οι οποίες εργολαβίες είχαν χρεοκοπημένες και πτωχευμένες εταιρείες και γινόταν μια προσπάθεια εκείνη την εποχή να αναταχθούν όλα αυτά μαζί με τη συντήρηση του δικτύου. Άρα λοιπόν είχαμε υποχρηματοδότηση, είχαμε πολύ λίγο προσωπικό, είχαμε θέματα λειτουργικά και είχαμε και θέματα ασφάλειας. Χθες στην κατάθεσή του εδώ ο κύριος Ρέπας, παίρνω αφορμή από αυτό που λέτε για το λίγο προσωπικό, μας είπε ότι με νόμο που ψήφισε τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά, με εκείνον τον νόμο έγινε υποχρεωτική μετάταξη, υπήρχε ανεργαζόμενοι 5.151, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, πριν το 2010 στον ΟΣΕ, και ξαφνικά με το νόμο του 3891 του 2010 που ψήφισε ο κύριος Ρέπας και η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, αυτοί μειώθηκαν κατά 2.300 εργαζόμενους και ουσιαστικά υπήρξε μια μείωση του 50% των εργαζομένων του ΟΣΕ και από 5% μείνανε περίπου 2.600 εργαζόμενοι. Και προφανώς αυτή η υποχρεωτική μετάταξη εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε και τα επόμενα χρόνια και κατά την περίοδο τη δικιά σας. Αυτή η μείωση, η τόσο μεγάλη, κατά 50% του προσωπικού του ΟΣΕ, δημιούργησε προβλήματα στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προσωπικό, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ κακή η κατάσταση του δικτύου. Θυμάμαι ότι υπήρχαν μικροατυχήματα σποραδικά, μικρή σημασίας, αλλά υπήρχε ένα θέμα ασφάλειας του δικτύου, δηλαδή υπήρχε ένα θέμα συντήρησης. Και θυμάμαι ότι γινόταν μια προσπάθεια να αναζητήσουμε ένα τρόπο συντήρησης, δεν ξέρω αν έχει λυθεί ακόμα μέχρι σήμερα, του δικτύου, με την έννοια να αναλάβει κάποιος μέσα από ένα ΣΔΙΤ ή μέσα από ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, μια δομή να αναλάβει κάποιος τη συντήρηση του δικτύου, γιατί ο ίδιος ο ΟΣΕ δεν είχε ούτε το προσωπικό, ούτε τη χρηματοδότηση εκείνη την εποχή για να κάνει το δίκτυο. Άρα υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, και το προσωπικό αλλά και τα υπόλοιπα. Με όλα αυτά τα προβλήματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο Υπουργείο, ατυχήματα συνέβησαν? Μικρά σποραδικά ατυχήματα, κυρίως μικροί εκτροχιασμοί χωρίς φυσικά επιπτώσεις, χωρίς θύματα εννοώ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά υπήρχαν μικρά σποραδικά ατυχήματα. Θέλετε να μας πείτε, τότε συστήματα σε όλο το μήκος του δικτύου, συστήματα σηματοδότησης, καταρχάς να μας πείτε λίγο τι είναι σηματοδότηση και τι είναι η τηλεδιοίκηση, λίγο να μας εξηγήσετε. Ναι, μπορώ να σας πω. Και αν αυτά τα συστήματα, αφού μας εξηγήσετε, για να κάνω ολοκληρωμένα την ερώτηση, να μας πείτε λίγο αν αυτά τα συστήματα υπήρχαν και ήταν εγκατεστημένα, γιατί υπήρξαν συμβάσεις που τα δημοπρατούσαν αυτά τα έργα, αν τελικά ολοκληρώθηκαν αυτά τα έργα, εφαρμόστηκαν και τοποθετήθηκαν στο δίκτυο εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, η τηλεδιοίκηση είναι η απεικόνηση και η εξεποστάσεως εντολές χειρισμού στα συστήματα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η ανάταξη που
ξεκίνησε τότε ήταν ότι ήταν η ανάγκη ότι είχαμε πολλά συστήματα σηματοδότησης πάνω στη γραμμή, εγκατεστημένα σε διάφορες χρονικές περιόδους, με διαφορετικές τεχνολογίες από διαφορετικούς παρόχους, ορισμένα εκ των οποίων ήταν εκτός λειτουργίας, είτε λόγω βλάβης, είτε λόγω κλοπής υλικών, και τα οποία θέλουμε να τα ανατάξουμε. Δηλαδή να τα κάνουμε εκ νέου λειτουργικά και να εξασφαλίσουμε ώστε η λειτουργία τους να είναι ένα ενιαίο σύνολο, δηλαδή μια ενιαία σηματοδότηση. Και τέλος, αναβάθμιση σημαίνει, εν περιπτώσει, ότι τα υφιστάμενα συστήματα μετά την ανάταξή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αναβαθμίσει με βάση τη σύμβαση σε επίπεδο ασφαλείας που θα πιστοποιηθεί. Γιατί τότε πια την εποχή εκείνη, το 2013 δηλαδή, και πριν, όταν γινόταν η προετοιμασία της σύμβασης, άρχισαν να υπάρχουν συστήματα πιστοποίησης ασφαλείας με βάση τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες. Ήταν μια συγκεκριμένη πιστοποίηση ασφαλείας και τα παλιά συστήματα, όπως σας είπα, δεν είχαν πιστοποίηση, όμως οι σύγχρονοι κανονισμοί απαιτούσαν. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει και ανάταξη και αναβάθμιση και πιστοποίηση. Αυτοί είναι οι τρεις ορισμοί που σας δίνω. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η αιτία σύστασης της ΡΑΣ? Η ΡΑΣ είχε δύο σκοπούς. Συνήθως στην Ευρώπη... Συστήθηκε το 2010 με τον ίδιο νόμο του κυρίου Ρέπα. Ναι. Γιατί έγινε αυτό? Ναι. Γιατί χρειάστηκε δηλαδή να συσταθεί η ΡΑΣ? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο σιδηρόδρομος πλέον, η σιδηροδρομική αγορά απελευθερώθηκε και άρα έπρεπε να ρυθμιστεί η σχετική αγορά, οι όροι του ανταγωνισμού και οι όροι αδειοδότησης κλπ. Και ο δεύτερον, η ΡΑΣ εξέδιδε μια σειρά από κανονισμούς που είχαν σχέση με την ασφάλεια. Για να διασφαλιστεί δηλαδή με καλύτερο τρόπο η ασφάλεια. Ναι. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Υπάρχει μια εισήγηση της Εργοσέ, την έχω καταθέσει στα πρακτικά σε προηγούμενη συνεδρίαση, που λέει του έτους 17, από την οποία προκύπτει ότι από το 1997 έως το 2003 υπήρχαν σε εξέλιξη συμβάσεις σηματοδότησης στο τμήμα Αθήνα, η Νόητη Θωρέα, οι συμβάσεις 215 του 2000 και 378 του 2002, στο τμήμα Λάρισα Πλατή, οι συμβάσεις 923 του 1997, η οποία ήταν μια συμπληρωματική σύμβαση του 95, 135-98 και 245 του 2000, στο τμήμα Πλατή Τάφχη 1, οι συμβάσεις 859 του 99 και 406 του 2003. Όλες οι συμβάσεις αυτές, 97-2003, κύριε Υπουργέ, είχαν οικονομικό αντικείμενο περίπου 36 εκατομμύρια, και αν προσθέσουμε και την αρχική, την 874 το 95, η οποία είχε ένα οικονομικό αντικείμενο 27,8 εκατομμύρια ευρώ, τότε το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων που θεωρητικά θα κάλυπταν τη σηματοδότηση, τη δημιουργία και την τοποθέτηση σηματοδότησης σε όλη τη γραμμή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αυτές λοιπόν είχαν συνολικό οικονομικό αντικείμενο 64 εκατομμύρια ευρώ, πάρα πολλά χρήματα. Εγώ θέλω να μου πείτε, εάν αυτή η τοποθέτηση της σηματοδότησης σε όλο το μήκος της γραμμής έγινε ή όχι. Άλλοι μάρτυρες που πέρασαν από εδώ είπαν ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτή η σηματοδότηση τοποθετήθηκε. Εγώ θέλω να μου πείτε, εάν τοποθετήθηκε, και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τα λεγόμενα από τους προηγούμενους μάρτυρες, το 2005, το 2006, το 2003, για ποιο λόγο χρειάστηκε 5, 6, 7 χρόνια μετά να ξεκινήσει από το 2011 να προετοιμάζεται η σύμβαση 717 και τελικά να υπογράφεται η 717 του 2014, πολύ λίγα χρόνια μετά,
όταν έχουμε ήδη ξοδέψει ως ελληνικό κράτος 65 εκατομμύρια ευρώ, γιατί χρειάζεται λοιπόν να ξανακάνουμε μια νέα σύμβαση για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο? Ναι. Όπως είπατε πολύ σωστά, τις δεκαετίες του 90 και του 2000 εγκαταστάθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας πηματικά διάφορα συστήματα σηματοδότησης. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα στην πορεία έγιναν αντικείμενα δολιοφθορών, κλοπών, φυσικής φθοράς, με αποτέλεσμα κατά το χρόνο που ξεκίνησε η διαδικασία προετοιμασίας του διαγωνισμού, το 2010, θυμίζω λοιπόν, 10 ξεκινάει η διαδικασία, 10... Ορίστε. Ναι, το 10 ξεκινάει η προετοιμασία, το 14 υπογράφεται η σύμβαση. Το σύστημα αντιμετώπιζε πια σοβαρά και σημαντικά προβλήματα ασφαλείας και λειτουργικότητας, γεγονός που καθιστούσε επιβεβλημένη την ανάταξη και αναβάθμιση των εν λόγω συστημάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται αρμοδίως τόσο από τις υπηρεσίες των φορέων, των αρμοδίων φορέων, που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του Εθνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου, ο ΟΣΕ δηλαδή, και όπως επίσης οι φορείς για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων, που ήταν η ΕργοΣΕ, όσο επίσης και οι αρχές για τη χρηματοδότηση, που ήταν οι ευρωπαϊκές αρχές, οι διαχειριστικές αρχές. Συνεπώς, αυτή είναι η απάντηση, ότι το δίκτυο ουσιαστικά ήταν κατεστραμμένο για τους λόγους που προανέφερα. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαυδαρίδη. Δεν βλέπω τον κύριο Κόκαλη, υποθέτω. Ωραία, να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ωραία, η κυρία Αποστολάκη έχει το. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα. Θέλετε να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις ή επειδή μπήκατε να δώσω το λόγο στην κυρία Αποστολάκη? Η κυρία Αποστολάκη έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, πώς αξιολογείτε το ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας? Πώς αξιολογείτε τον ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην δημόσια τάξη της χώρας, στα δημόσια πράγματα? Είναι μια αρχή με βαρύτητα, είναι μια αρχή τα στελέχη της οποίας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τους δημόσιους λειτουργούς έχει μια αυξημένη βαρύτητα, όπως είπα και πριν, η ουσία, η παρεμβάση της, το περιεχόμενο της αλληλογραφίας της με τους φορείς της γενικής κυβέρνησης? Ναι, σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί μια θετική θεσμική παρουσία στον χώρο της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και των θεσμών. Και με βαρύτητα. Βέβαια, υπάρχουν πολύ ειδικά θέματα τα οποία υποθέτω ότι η Αρχή Διαφάνειας αναθέτει σε κάποιους που πολύ πιο ειδικούς είναι τα ερευνήσουν. Ναι. Φαντάζομαι, επειδή είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, έχετε υπηρετήσει πολλά υπουργεία, ό,τι έρχεται στο γραφείο σας με χαρακτήρα εμπιστευτικού πρωτοκόλλου στο γραφείο του Υπουργού, είναι κάτι που του αποδίδεται σημασία, είναι κάτι που μπορεί να παραπέσει? Εσείς στην πορεία σας, στη θητεία σας, τόσα χρόνια σε υπουργικά γραφεία, θα παραπέσει ένα γραφείο, ένα έγγραφο που έχει χαρακτήρα εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και απευθύνεται στο γραφείο του Υπουργού? Σας έχει συμβεί ποτέ? Κοιτάξτε, όταν έρχεται ένα έγγραφο ή ένα πόρισμα ή ένα έγγραφο από την Αρχή Διαφάνειας, προφανώς παραπέμπεται αρμοδίως. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό το έγγραφο απευθύνεται στο γραφείο του Υπουργού. Θέλω να πω, ο Υπουργός θα προβεί σε όποιες ενέργειες καθορίζει ένα πόρισμα ή, εν πάση περιπτώσει, κατά την κρίση του μπορεί να παραπέμπει. Με κάλυψε απόλυτα η απάντησή σας. Ο Υπουργός θα προβεί αρμοδίως αυτά που το έγγραφο παραπέμπει. Βέβαια, η Αρχή Διαφάνειας πάντα, όπως ξέρετε, διαβιβάζει τα πορίσματά της προς κάθε αρμόδιο
προς κάθε αρμόδιο, οπότε και ο κάθε αρμόδιος κάνει και αυτό στην, από τη δική του την πλευρά τη δουλειά του. Αλλά ο υπουργός θα κάνει αυτό που πρέπει. Ναι, σας αναφέρομαι τώρα για τον συγκεκριμένο αρμόδιο, δηλαδή το γραφείο υπουργού. Αυτό είναι το συγκεκριμένο αποδέκτη. Ναι, δεν ξέρω που αναφέρεστε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γενικά σας μιλάω και μου απαντήσατε πολύ ξεκάθαρα και κρατάω την απάντησή σας και χαίρομαι που υπάρχει στα πρακτικά ότι φυσικά η δράση σας θα ήταν άμεση ανάλογα με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού. Το λέω αυτό γιατί πώς αξιολογείτε εσείς το ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αφορά την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης σύμβασης για την οποία η Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας κάνει πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις και στηρίζεται σε εμπειρογνώμονες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έχουν επισημάνει διάφορες παραλήψεις με κέριες παρενέργειες και σύμφωνα με αυτά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ένα έγγραφο στο γραφείο του Υπουργού και λέει ότι σε εκτέλεση των ανωτέρων παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε ενέργειες άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά των εμπλεκομένων δημοσίων λειτουργών προς υλοποίηση των αναφερόμενων στο κεφάλαιο αναζήτηση ευθυνών της σχετικής έκθεσης και μας ενημερώσετε σχετικά σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 2 μηνών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης. Εάν εσείς είχατε λάβει ένα τέτοιο έγγραφο με μία τόσο σφιχτή προθεσμία και με τόσο συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς το τι ζητούσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τον συγκεκριμένο Υπουργό, τι θα είχατε κάνει? Κοιτάξτε τώρα, επειδή εγώ είμαι παρίστανος μάρτης και πρέπει να καταθέτω πραγματικά γεγονότα, δεν ξέρω πού αναφέρεστε και δεν έχω ούτε άποψη, ούτε εικόνα, ούτε γνώση οποιοδήποτε περιστατικού που συνέβη. Μου αναφέρατε μια γενική αρχή, σας είπα την άποψή μου, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταθέσω τι ακριβώς έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις. Που να πω κάτι, κύριε Μάρτης. Ναι. Επειδή εμάς αυτή ακριβώς είναι μια πολύ σημαντική τομή στην οποία αναφέρεστε. Εμείς ζητήσαμε να έρθουν μάρτυρες οι οποίοι μπορούν, γνωρίζουν και πρέπει να καταθέσουν συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με το επίμαχο θέμα. Όπως ξέρετε, εδώ συζητάμε μια τραγωδία που αφορά 57 ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ζητάμε να έρθουν και να καταθέσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη γνώση σε σχέση με αυτά τα θέματα. Έχουμε πέσει πάνω σε τοίχο σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πλειοψηφία. Είμαστε όμως αισιόδοξοι γιατί είμαστε επίμονοι και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή την επιμονή μας θα γκρεμίσουμε αυτόν τον τοίχο και θα κατορθώσουμε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως, και επειδή και χτες και προχτές και όλο το προηγούμενο διάστημα πριν από τις γιορτές έρχονται με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας άνθρωποι που εδώ εκφέρουν την άποψή τους, κύριε Υπουργέ. Δεν έχουν άποψη επί των συγκεκριμένων θεμάτων όπως και εσείς. Του ζητείτε όμως και του ζητείτε από συναδέλφους σας της κυβερνητικής πλειοψηφίας να εκφράσουν την άποψή τους. Άρα και εγώ εδώ σας ζητώ την άποψή σας. Αν εσείς ως υπουργός πάρετε αύριο ένα τέτοιο έγγραφο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία σας πεπιτάσει. Να σας πω, έχει αδυναμία ο κύριος υπουργός να απαντήσει? Μην τον υποτιμάτε. Μην τον υποτιμάτε, σας παρακαλώ πολύ. Σεβαστείτε την προσωπικότητά του. Αφήστε, κάνω όποια ερώτηση θέλω. Κάνω όποια ερώτηση θέλω. Ακούστε, είναι εντυπωσιακό, με συγχωρείτε, είναι εντυπωσιακό ότι αφιερώσατε 40 λεπτά για να υποβάλλετε ερωτήσεις στον κύριο Ρέπα, έναν υπουργό ο οποίος ήταν το 2009 υπουργός. Και ήσασταν πολύ σύντομος και λακωνικός απέναντι στον κύριο Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, μην παίρνετε από το χρόνο μου. Αφήστε με εμένα να κάνω τις ερωτήσεις που θέλω στον υπουργό. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω τον υπουργό με βάση τη μεγάλη του εμπειρία πώς θα αντιδρούσε ή πώς θα αντιδράσει αύριο αν η Εθνική... αφήστε να μας απαντήσει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του ζητήσει εντός 2 μηνών να προβεί σε ενέργειες άσκησης πειθαρχικής δίωξης. Αυτό ρωτάω, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, απάντησα. Όταν έρχεται ένα έγγραφο, ο Υπουργός προβαίνει
κατά την κρίση του, με βάση τις επιταγές του πορίσματος, προβαίνει στις ενέργειες κατά την κρίση, τις αναγκαίες ενέργειες. Δεν ξέρω παραπέρα λεπτομέρειες για πραγματικά περιστατικά. Και σταματώ εδώ. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Επειδή έχετε κάνει και υπουργός μεταφορών, εάν λαμβάνατε εξώδικα από σωματεία, όχι από ομοσπονδίες, που ξέρετε συνήθως και οι ομοσπονδίες, και οι ομοσπονδίες φυσικά, αλλά από σωματείο, και μάλιστα το σωματείο των μηχανοδηγών, δηλαδή των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σιδηροδρόμων, επαναλαμβανόμενα εξώδικα, στα οποία σας επεσήμεναν όχι μόνο σποραδικά γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε και τα οποία έλαβαν χώρο και κατά τη θητεία σας, τα οποία βεβαίως ήταν πολύ υπιότερα της τραγωδίας, σποραδικούς εκτροχιασμούς ή οτιδήποτε άλλο, και σας επεσήμαναν ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες σε ό,τι αφορά ζητήματα ασφάλειας, και σας καλούσε ως υπεύθυνο και αρμόδιο υπουργό να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση των προβλημάτων που αφορούσαν στη σιδηροδρομική υποδομή. Αλλιώς, δεν καταχρώμε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να διαβάσω απόλυτο το εξώδικο. 31 Οκτωβρίου του 2022 από την ΠΕΠΕ. Και σας καλούσε λοιπόν να άμεσα να προβείτε στις ενέργειες αυτές, διότι σας επεσήμενε επεσήμενε ότι υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια. Την ασφάλεια των επιβατών και την ασφάλεια των εργαζομένων από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Θα κάνατε κάτι, θα αντιδρούσατε? Καταρχήν, σε ό,τι με αφορά, επειδή είχα διαπιστώσει τα προβλήματα, μπορείς να το επιβεβαιώσω και ο επόμενος μάρτυρας. Εδώ μάρτυρας της Επιτροπής, ο κύριος Στοφανόπουλος, τους καλούσα πολύ τακτικά για να τους επισημάνω ακριβώς τα θέματα ασφαλείας. Και δεν θυμάμαι να υπήρχαν τέτοια... Λαμβάνατε εσείς εξώδικα, έχετε λάβει εξώδικα για ζητήματα ασφαλείας? Δεν θυμάμαι να έλαβα ζητήματα. Κυρίως... Δεν θυμάστε να έχετε λάβει εξώδικο? Ναι, ναι. Μάλιστα. Εκείνο που θυμάμαι πολύ καλά ήταν ότι κάθε 20 μέρες, κάθε ένα μήνα, καλούσα τους υπευθύνους για τα θέματα, γιατί είχαμε πολλά σποραδικά, όπως σας είπα, ατυχήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά που με ρωτάτε όλα, επειδή υπάρχουν, επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές έρευνες και εγώ είμαι μάρτυρας εδώ για πάρω συγκεκριμένα ζητήματα, σταματάω εδώ επίσης. Άρα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν θα απασχολήσω άλλο το μάρτυρα, γιατί με τις τοποθετήσεις του δεν έχει νόημα να τον τοποθετήσω. Επισημαίνω ότι καλείται στην Επιτροπή ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Τσίτουρας και ο κύριος Βερελής, αλλά δεν καλείται ο κύριος Γενιδούνιας. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κόκαλης θα πάρει τώρα το λόγο. Να προχωρήσουμε. Ωραία. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Αναφερθήκατε στις ερωτήσεις που σας έγιναν μέχρι τώρα ότι αναλάβατε ότι ο σιδηρόδρομος στην εποχή τη δική σας είχε προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου. Συντήρηση, έλλειψη συντήρησης στο δίκτυο και βεβαίως τα συστήματα τα οποία είχαν εγκατασταθεί εκεί ήταν συστήματα μη λειτουργικά συνολικά. Κάποια λειτουργούσαν, κάποια όχι, ασυμβατότητα, παροχημένη τεχνολογία και όλα αυτά. Αυτά τα ζητήματα, τα οποία εσείς εντοπίσατε, σε σχέση με την προηγούμενες πολιτικές, τις κατευθύνσεις και όλα αυτά, ήδη ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε τρεις συμβάσεις ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές του 2000. Μετά, μέχρι και τη δική σας υπουργία, υπογράφηκαν ακόμη άλλες 5 συμβάσεις με αντίστοιχο αντικείμενο, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ύψους 514 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή φτάνουν στα 580 εκατομμύρια ευρώ. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την ασφάλεια του δικτύου. Πού οφείλεται αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε,
Νομίζω ότι αυτό το ποσό το οποίο αναφέρεται, νομίζω λέω, το μεγαλύτερο μέρος αναφέρεται στον κατασκευαστικό κομμάτι. Όχι, αναφέρεται σε κομμάτια. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό είναι η προκήρυξη, μισό λεπτό να τη δω, η σύμβαση 635 του 2013 ύψους 374 εκατομμυρίων, το οποίο σχετίζεται με ολοκλήρωση συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Δεν αναφέρεται για κατασκευαστικά ζητήματα. Ναι. Σύμβαση 635 του 2013 και μετά ήρθε η 717 του 2014 ως ομπρέλα. Η 717 του 2013 αφορούσε ομπρέλα, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Ανάταξη. Ανάταξη, ναι. Το άλλο αφορούσε, κύριε Καθανασόπουλε, αν θυμάστε, αφορούσε τις δύο σύραγγες. Τη σύραγγα στα Καμένα Βρούλα και τη σύραγγα και το καινούργιο έργο στο Δομοκό. Δηλαδή αφορούσε έργα εγκατηλειμμένα, όχι απλώς τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, αλλά έργα κατασκευής που εγκαταλείφθηκαν από εταιρείες, οι οποίες πτώχευσαν, χρεοκόπησαν και ανέλαβαν κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, ήταν κατασκευαστικά έργα. Όντως, όμως, όπως είπα και στην αρχή, υπήρχαν έργα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης επί 20 σχεδόν χρόνια, τα οποία υπέστησαν κλοπές, δολιαφθορές, καταστροφές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πια μια... Και η 717 τι έκανε, ξεκινώντας από το 10, έγινε μια προσπάθεια να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία και η ασφάλεια του συστήματος. Πώς έγινε αυτό? Με το να συγκροτηθούν κάποιες ομάδες στην ΕργοΣΕ και στον ΟΣΕ, να γίνει η καταμέτρηση, η αποτύπωση των προβλημάτων και στη συνέχεια οι τεχνικές προδιαγραφές ενός έργου που ουσιαστικά ήταν η ανάταξη όλου αυτού του συστήματος από την Πάτρα, χοντρικά το λέω, μέχρι την Αλεξανδρόπολη, σε πρώτη φάση μέχρι το Πλατή, Θεσσαλονίκη και μετά μέχρι το βόρειο τμήμα, μέχρι την Αλεξανδρόπολη. Άρα ήταν λοιπόν ένα κατεστραμμένο δίκτυο το οποίο κλήθηκε αυτή η σύμβαση να ανατάξει. Οι λόγοι όμως, είπατε, μόνο δολιοφθορά. Δηλαδή δεν μπορούσε το κράτος να αντιμετωπίσει ακόμη και αυτά τα ζητήματα δολιοφθοράς που υπήρχαν, ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι ασυμβατότητα συστημάτων τα οποία είχαν εγκατασταθεί σε πρώτερο χρόνο και τα οποία μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα θεωρήθηκαν μη συμβατά με τις νέες εξελίξεις? Όχι. Τα συστήματα δούλεψαν κάποιο διάστημα. Όταν άρχισαν αυτές οι καταστροφές σε διάφορα σημεία, εγώ για παράδειγμα θυμάμαι όταν ήμουν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 10, είχε γίνει ένα ειδικό σχέδιο ενάντια στις κλοπές χαλκού, αυτού του υλικού, στις γραμμές που δυστυχώς ήταν αντικείμενο κλοπών και δολιοφθορών από διάφορες ομάδες εγκληματικές, και ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς αυτός ήταν ο λόγος. Στη συνέχεια η συμβατοποίηση, να το πω έτσι, η δημιουργία μιας συμβατότητας προέκυψε με την 717, γιατί πια ήταν ένα έργο ομπρέλα και μπορούσε να ενιοποιήσει λειτουργικά και επίσης τεχνικά όλο το σύστημα. Εσείς θεωρείτε ότι η κατάτιμηση των συμβάσεων συνέβαλε στη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας το οποίο να ήταν συμβατό με τις όλες τις εξελίξεις? Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις έγιναν σταδιακά, άρα και τα έργα έγιναν σταδιακά. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε σκοπό να χρηματοδοτήσει ένα έργο εξ αρχής, για το λόγο ακριβώς αυτό που είπατε, ότι διατέθηκαν πάρα πολλά χρήματα για την δημιουργία αυτών των έργων και τελικώς επελέγει η λογική της συμβασιοποίησης μέσα από την ανάταξη των συστημάτων των υπαρχόντων. Πάντως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η κυβερνητική που έκανε η κυβέρνηση για το έγκλημα στα Τέμπη, στο πόρισμα της στη σελίδα 184 για το συγκεκριμένο ζήτημα, το είπα και χθες, το λέω όμως και σήμερα, αναφέρει ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι επιχειρηματίες, τα έργα αυτά κατατμήθηκαν με αποτέλεσμα προβλήματα συμβατότητας και ομαλής λειτουργίας. Ναι. Το λέει η Επιτροπή Εμπειρογνωμών αυτό. Εντάξει, εγώ δεν έχω γνώση
Δεν έχω καθόλου γνώση το τι ακριβώς έχει προηγηθεί σε σχέση με την ανάθεση και τους σχετικούς διαγωνισμούς αυτών των έργων. Πιστεύω ότι ήταν θέμα χρηματοδότησης, η οποία ήταν τμηματική. Την εποχή επίσης ότι εγκαταλείφθηκαν, όπως θυμάστε, πάρα πολλά πολύ σημαντικά έργα εγκαταλείφθηκαν λόγω της εποχής εκείνης που χρεοκόπησαν πολλές εταιρείες. Όταν ήσασταν εσείς υπουργός μεταφορών και δικτύων, θα έπρεπε λογικά να είχαν ολοκληρωθεί τρεις συμβάσεις. Η 10.012 του 6 που αφορούσε τα συστήματα προμήθειας συστημάτων GSMR, η 10.004 του 7 για την προμήθεια συστήματος ATS του Σειρμούς και η 10.005 του 2007 για προμήθεια συστήματος ATCS στις γραμμές. Ξέρετε, αυτές οι συμβάσεις, αυτές ήταν υπόθεση 2-3 χρόνων με διάφορες παρατάσεις. Το 2013 που εσείς αναλάβατε υπουργός είχαν ολοκληρωθεί? Όχι, τα έργα ήταν λειτουργικά? Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν πήγα είχε ολοκληρωθεί πια οι τεχνικές προδιαγραφές και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου αυτού για το οποίο συζητάμε, η 717 δηλαδή, η μελλοντική 717. Μάλιστα είχε στις 15, είδα τώρα κοιτάζοντας τα έγγραφα, είχε ολοκληρωθεί πλέον, είχαν ολοκληρωθεί και τα τεύχη δημοπράτησης. Και εκεί που υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ήταν τι θα απογίνουν τα εγκαταληφθέντα μεγάλα έργα στο Καλλίνδρομο, η σύραγγα του Καλλίνδρομου και οι νέες σύραγγες του Δομοκού. Δηλαδή ουσιαστικά παλιά νέα έργα. Ο Δομοκός ως απολύτως νέο έργο και το Καλλίνδρομο ως παλιό νέο έργο με την έννοια του εγκατηλημένου έργου το οποίο έπρεπε να αναβιώσει. Και έτσι έγινε. Δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργέ, το ότι υπάρχουν τρεις συμβάσεις συγκεκριμένες που σχετίζονται με την τηλεδιοίκηση και τα συστήματα επικοινωνίας? Γιατί αυτές οι τρεις συμβάσεις που αναφέρθηκα πριν αφορούσαν αυτά ακριβώς τα αντικείμενα, οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2013, όπως είπατε εσείς, ή δεν θυμάστε. Και μέχρι είμαστε από το 10 να συζητάτε, όπως υπόθηκε πριν, και να υπογράφει το 13 σύμβαση 7-17 που αποτέλεσε ομπρέλα αυτών. Είναι δυνατόν μέσα σε 4 χρόνια, 5, να μην έχουν πραγματοποιηθεί οι συμβάσεις οι προηγούμενες και να έρθει μια νέα σύμβαση να είναι ομπρέλα των προηγούμενων συμβάσεων? Κύριε Καναθασόπουλε, νομίζω... Αυτό σημαίνει... Έχει συνοχή αυτό το ζήτημα? Ναι, φοβάμαι μήπως γίνεται μια σύγχυση. Λέω, δεν το ξέρω. Αλλά για να βοηθήσω τη σκέψη σας, φοβάμαι γίνεται μια σύγχυση. Αναφέρεστε σε κατασκευαστικά έργα? Όχι, αναφέρομαστε σε έργα, ναι, τα οποία αφορούν το σύστημα GSMR, που είναι το σύστημα τηλεπικοινωνίας των σειρμών με τους σταθμούς, στο σύστημα ATS που είναι για τους σειρμούς και στο σύστημα ATS πάλι που είναι για τις γραμμές. Αυτά τα συστήματα είναι συστήματα ασφαλείας, δεν είναι υποδομών, είναι επιδομών συστήματα αυτά. Και η 717 έρθε πάνω σε αυτά τα συστήματα να πατήσει, όπως λέτε, ως ομπρέλα για τη σηματοδότηση, την επικοινωνία και τη φωτοσήμανση. Η 717 ήρθε, έγινε μια αποτύπωση επί 3 χρόνια ουσιαστικά, βήμα-βήμα, υποθέτω, από τους τεχνικούς της ΕργοΣΕ και με έγκριση στη συνέχεια των τεχνικών της του ΟΣΕ, όπου αποτυπώθηκε βήμα-βήμα τι πρόβλημα υπήρχε σε σχέση με τα τρία θέματα αυτά, δηλαδή στα δύο θέματα, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, σε όλο το δίκτυο. Και με βάση αυτήν την αποτύπωση συνετάγησαν στη συνέχεια, δηλαδή έγιναν τρία πράγματα: αποτύπωση, δεύτερον τεχνικές προδιαγραφές και τρίτον τα τεύχη δημοπράτησης. Αποτύπωση δηλαδή για συμβάσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί? Αποτύπωση για συμβάσεις που είχαν ολοκληρωθεί, που είχαν κατασκευαστεί, που είχαν υλοποιηθεί, αλλά είχαν καταστραφεί οι υποδομές αυτές. Πάντως, δημιουργεί εντύπωση το γεγονός αυτό, ότι χρειάστηκαν 4 συμβάσεις, 3 αρχικές και 1 συμπληρωματική, για έργα τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί και αφορούσαν τα ίδια αντικείμενα,
της σήμανσης και της τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Είπατε κι εσείς ότι το δίκτυο είχε προβλήματα μη συντήρησης. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν οι πιέσεις στους μηχανοδηγούς να επιταχύνουν, να μην έχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια και μάλιστα του δίνανε και μπόνους επίτευξης. Σε συνθήκες λοιπόν που το δίκτυο δεν ήταν συντηρημένο καλά, υπήρχε προβλήματα και η πίεση στους μηχανοδηγούς για να φτάσουν στο χρόνο που προεβλέπεται στο σταθμό τον τελικό δεν δημιουργούσε ζητήματα πολλαπλών, όπως είπατε κι εσείς, εκτροχιασμών. Ναι. Δεν έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια όταν βγαίναν οι υπουργοί και λέγανε ότι σε τρεις ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη? Δεν λέω ότι το πάτε εσείς, μπορεί να το πάτε κι εσείς. Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Ποτέ. Αλλά λέω, βγήκαν οι υπουργοί, όμως υπάρχουν υπουργοί που λένε σε τρεις ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ποτέ. Αναζητήστε ποιοι τα είπανε και. Λέω, δεν θυμάμαι για εσάς. Δεν το λέω για εσάς, αλλά υπήρχαν άλλοι υπουργοί. Το αντίθετο. Επαναλαμβάνω, κάθε 20 μέρες, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, επαναλαμβάνω, ο επόμενος μάρτυρας, που ήταν ο πρόεδρος του ΟΣΕ, υπήρχαν κλήσεις από την πλάνο σε όλους, με στόχο να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Το ποιος είπε και γιατί το είπε για τις τρεις ώρες, δεν το γνωρίζω, να ρωτήσετε αυτούς που το είπαν. Δεν ασκόνταν πιέσεις στους μηχανοδηγούς, δηλαδή. Όχι, δεν ξέρετε εσείς να έχουν ασκηθεί πιέσεις σε μηχανοδηγούς για να φτάσουν στον χρόνο και μάλιστα και επίδομα ολοκλήρωσης του δρομολογίου στον χρόνο που προβλέπετε. Κύριε Καναδάς, υπεύθυνα σας λέω ότι κάθε άλλο από αυτό. Γιατί υπήρχαν προβλήματα ασφάλειας του δικτύου. Εσείς με την εμπειρία την οποία έχετε, κύριε Υπουργέ, ποιοι λέτε ότι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο έγινε σε λίγα λεπτά ή σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα γεγονός το οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι και θρυνούμε γι' αυτό. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε ένα ζήτημα το οποίο αναζητά αυτή τη στιγμή όλες τις πτυχές του η δικαιοσύνη για να βρει την αλήθεια. Ο σιδηρόδρομος πάντα είχε, ακόμα και όταν ήταν σε αυτή την κατάσταση, είχε κάποια manuals, κάποιους κανόνες ασφαλείας που λειτουργούσε, ακόμα και όταν δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση και υπήρχε προσωπικό όμως τότε. Και σηματοδότηση. Ή, όπως ξέρετε, τότε υπήρχε προσωπικό. Όπως ξέρετε, έχουν συμβεί ατυχήματα και με πλήρη συστήματα λειτουργούντα σε προηγμένες χώρες στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Συνεπώς, δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τόσο κρίσιμο, τόσο οδυνηρό και το αναζητά η ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι δεν υπάρχει δίκτυο σιδηροδρομικό στη χώρα μας, γιατί υπάρχει μια γραμμή, υπάρχει μόνο. Το ότι δεν υπάρχει, φανταστείτε να υπήρχαν και δίκτυα όπως είναι εκτεταμένο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι δεν υπάρχει δίκτυο στη χώρα μας και δεν είναι και ασφαλές, αυτό δεν έχει ζητήματα ευθυνών στις κυβερνήσεις μέχρι τώρα για την εξέλιξη που έχει ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας? Παρά τα δισεκατομμύρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια, μην πω δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν διατεθεί για τις υποδομές και τις επιδομές του δικτύου. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Αν ήθελε κανείς να κάνει μια πολιτική συζήτηση και οικονομική συζήτηση, είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ο σιδηρόδρομος σήμερα και σήμερα εκπροσωπεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των μεταφορών στη χώρα και σε προσωπική του προσωπικού και των αγαθών. Είναι ένα συνολικότερο ζήτημα που νομίζω ότι χρειάζεται μια πολιτική συζήτηση για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Και σε συνθήκες, κύριε Υπουργέ, που τα συστήματα δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν ή έχουν διάφορα θέματα, δεν θα έπρεπε αυτό να αντισταθμίζονται οι επικίνδυνοι από το προσωπικό? Δηλαδή να υπάρχει επαρκές προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο, να μην υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας. Θυμίζω ότι το 2022 βγήκε υπουργική απόφαση που όριζε μέχρι και 10 συνεχόμενες ημέρες νυχτερινής εργασίας στον ΟΣΕ.
όλα αυτές οι συνθήκες της εντατικοποίησης, της ανασφάλειας του προσωπικού, τα ζητήματα του μη εξειδικευμένου προσωπικού, με μπλοκάκια εργαζόμενων μηχανοδικών και σταθμαρχών, δεν διαμορφώνουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους? Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το ένα είναι, ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι σε κάθε περίπτωση, δηλαδή σε όποιο στάδιο και αν ήταν και αν είναι ο σιδηρόδρομος ή οποιοδήποτε άλλο μέσον, διέπεται από κανόνες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας, λειτουργίας του προσωπικού, τα οποία και τηρούνται, υποθέτω, οι οποίοι διασφαλίζουν ακριβώς την ασφάλεια της λειτουργίας ενός σιδηροδρόμου. Αλλά ας τα αφήσουμε να τα ερευνήσει η δικαιοσύνη αυτά. Όταν όμως υπάρχουν κυβερνητικές αποφάσεις που λένε καταργούμε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας, όταν υπάρχουν αποφάσεις που μεταφέρουν το ωράριο σε 10 συνεχόμενες μέρες κυβερνητικές, όταν υπάρχουν αποφάσεις τέτοιου είδους, δεν είναι απλά και μόνο κανονισμοί ασφαλείας, παρέμβαση κύρια κυβερνήσεων στα ζητήματα του προσωπικού και της ασφάλειας. Υποθέτω, όταν κλείνει το κέντρο, λέγω το κεντρικό στην Αθήνα, το οποίο επόπτευε συνολικά το δίκτυο πανελλαδικά, τι είναι αυτό, αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα, είναι εξοικονόμησης πόρων, για να μην πω κερδοφορίας. Ναι, όλοι οι κανόνες, όπως ξέρετε, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε θεσμικό, πολιτικό, κυβερνητικό, υπηρεσιακό επίπεδο, πάντα, όλες. Με βάση την πρόνοια της ασφάλειας και της λειτουργίας. Δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας απαντήσω, αλλά επαναλαμβάνω, σε κάθε περίπτωση υπήρχαν και υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και η πολυδιάσπαση του ΟΣΕ, αρχικά σε εταιρείες θυγατρικές και μετά σε ανεξάρτητες, δημιούργησε προβλήματα δυσλειτουργικά? Κοιτάξτε, κάθε φορά που ξεκινάνε αλλαγές δημιουργούνται προβλήματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά, όταν ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, λειτουργήσαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μια συνολική ανασύνταξη ο σιδηροδρομικός τομέας της χώρας από πλευράς οργάνωσης. Και όταν έχεις δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, μία στις υποδομές, ΟΣΕ, και άλλη στη μεταφορά, η Hellenic Train, είτε είναι κρατική είτε είναι ιδιωτικοποιημένη, οι οποίες λειτουργούν με τα ιδιωτικονομικά κριτήρια, μπορεί να υπάρξει αντίθεση συμφερόντων ανάμεσα στις δύο? Όχι καθόλου, κατά τη γνώμη μου. Το βασικό ζητούμενο είναι ο διαχειριστής γραμμής να κρατάει τη γραμμή με βάση τους κανόνες ασφαλείας απόλυτα ασφαλή και ο μεταφορέας να τηρεί όλους τους κανόνες του διαχειριστή της γραμμής. Και νομίζω είναι καθαροί εδώ οι κανόνες και ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, τίποτα δεν είναι χωρίς ρύθμιση. Ναι, αλλά η υπόθεση ιδιωτική εταιρεία και κρατική εταιρεία, το κέρδος που αποσκοπεί, υποβαθμίζει τους κανόνες ασφαλείας. Εδώ υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη ότι ο ΣΕ προμήθευσε με 14, αν δεν κάνω λάθος, συστήματα κινητά GSMR επικοινωνίας την Hellenic Train, και η οποία μέχρι το ατύχημα τα περισσότερα από αυτά δεν τα είχε εγκαταστήσει στους σειρμούς. Και στο σημείο εκεί πέρα υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας. Είναι τυφλά σημεία εκεί. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρετε, μάλιστα. Δεν το γνωρίζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανασόπουλο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κόκαλης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε Σαράκη, μετά θα ακολουθήσουμε κανονικά τη ροή μας. Κύριε Κόκαλη. Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω την εξέταση του μάρτυρος, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, ένα σχόλιο σχετικά με την χτεσινή σας δήλωση, αλλά και με τη συγγνώμη την οποία επακολούθησε. Η συγκεκριμένη δήλωση, εκτός από προσβολή, εκτός από ύβρι, ξεκάθαρα είναι και μια εργαλειοποίηση της Επιτροπής και της θέσης σας. Συνδέσατε
την ιδιότητα του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής με την υπουργοποίηση. Πού? Στην κυβέρνηση. Το συμφέρον όμως της κυβέρνησης πιθανότητα να μην είναι ίδιο με το συμφέρον της αλήθειας. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο από προσβολή και ύβρι. Το να εργαλειοποιείται και με έψιλον και με αλφαγιώτα η ιδιότητα μέλους Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αναζητά την αλήθεια και αναζητά ευθύνες ανεξαρτήτου κόμματος. Σωστά. Το να συνδέω με την ιδιότητα του μέλους με την επόμενη πιθανή μελλοντική υπουργοποίηση, αυτό δείχνει μια εργαλειοποίηση. Εκτός των άλλων, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει και ο σεβασμός στη διαδικασία. Βλέπουμε ότι κατά την εξέταση μαρτύρων από μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής γίνονται συνεχείς διακοπές. Επίσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα για μάρτυρες οι οποίοι είναι ουσιώδεις και δεν μας είπατε το γιατί. Όλα αυτά συνιστούν, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ βαρύ κλίμα στην Επιτροπή, διότι όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής λέει ότι είναι γουρλίδικη η Επιτροπή, πιθανότατα άντε να γίνουν και άλλοι υπουργοί, πώς θα αναζητήσει η Επιτροπή και τα μέλη της Εξεταστικής ευθύνες, που πιθανότατα, προσπαθώ να είμαι όσο γίνει πιο αντικειμενικός, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη πιθανόν, να είναι και κυβερνητικές οι ευθύνες. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι άτοπο και είναι αδιέξοδο. Και επαναλαμβάνω, οφείλεται και εσείς και όλοι μας να τηρούμε τις διαδικασίες και να σεβόμαστε. Όσο δύσκολες και να είναι οι ερωτήσεις, να μην ενοχλούνται συνάδελφοι από τις ερωτήσεις. Και δεύτερον, θα περιμένουμε τους μάρτυρες οι οποίοι υπολείπονται και δεν μας είπατε το γιατί, όπως ο επικεφαλής του ETCS, ο οποίος παραιτήθηκε με συγκεκριμένες καταγγελίες, όπως ο άνθρωπος που προειδοποιούσε για το θάνατο. Κύριε Χρυσοχοίδη, προειδοποιούσε για το θάνατο ο κύριος Γεννηδούνιας ότι έρχεται, δεν ζητούσε οικονομικά αιτήματα. Και απορούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχεται η πλειοψηφία να εξεταστούν ως μάρτυρες, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι και χρονικά και καθήλυν και τοπικά πράγματα και γεγονότα σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη. Γιατί αυτό ερευνούμε. Και έρχομαι στην εξέταση του μάρτυρος. Κύριε Μάρτης, ποια αυτοποιημένα και μη συστήματα ασφαλείας υπήρχαν κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Ποια? Αυτοματοποιημένα και μη συστήματα ασφαλείας και αποτροπής σιδηροδρομικών ατυχημάτων υφίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Δεν σας κατάλαβα, κύριε Κόκαλη, τι εννοείτε? Ποια αυτοματοποιημένα ή μη συστήματα ασφαλείας και αποτροπής σιδηροδρομικών ατυχημάτων υφίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας σας? Σας είπα προηγουμένως εδώ, ίσως αποσιάζεται, ότι όλο το δίκτυο σε ό,τι αφορά τα συστήματα συνδυματοδότησης και τηλεδιοίκησης ήταν καταστραμμένο. Και από το 2010 ξεκίνησε μία προσπάθεια αποτύπωσης μία-μία αυτές τις συσκευές που είχαν ως αποστολή αυτά που περιγράφεται, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνολική ανασύνταξη και ανάταξη του δικτύου σε ό,τι αφορά τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα λοιπόν το δίκτυο όλο ήταν καταστραμμένο. Συγγνώμη, το 2010 είπατε.
Το 2013 είπα. 13. 13. Από το 2010 ξεκίνησε η αποτύπωση. Μάλιστα. Το 13 ολοκληρώθηκε, το 12 ολοκληρώθηκε, το 13 έγιναν τεχνικές προδιαγραφές από την ΤΕΡΓΟΣΕ, εγκρίθηκαν με τον ΟΣΕ, εγκρίθηκαν επίσης οι τεχνικές, τα τεύχη δημοπράτησης και προχώρησε ο διαγωνισμός. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η ουσία, κύριε Μάρτης, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Υπουργέ. Θητεύσατε στο Υπουργείο Μεταφορών Παύλα Υποδομών. Έστω και σχηματικά, περιγραφικά, να σας βοηθήσω τώρα στην κατάθεσή σας, μπορείτε να θυμηθείτε ένα σύστημα αποτροπής σιδηροδρομικών ατυχημάτων το οποίο όταν φύγατε από το Υπουργείο ήταν ήδη σε εξέλιξη ή αν ήταν έτοιμο, αν ήταν σε λειτουργία. Ακριβώς όταν έφυγα από το Υπουργείο, όπως θυμάστε το τέλος του 2014, γιατί έγινε εκλογές το 2015, παρεδόθη αυτή η σύμβαση υπογεγραμμένη για να εκτελεστεί σε 2 χρόνια, ακριβώς η οποία υπεγράφει για να ανασυντάξει όλα τα συστήματα ασφαλείας. Μέχρι τότε δούλευαν με κάποια manuals ασφαλείας και κάποιους κανονισμούς. Επειδή όμως υπήρχαν σοβαρά θέματα και στην υποδομή, πέρα από τα συστήματα ασφαλείας, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και στην υποδομή, στη γραμμή δηλαδή, αυτό καθιστούσε το δίκτυο συνολικά προβληματικό, πολύ προβληματικό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κάθε 20-30 μέρες καλούσα όλους τους επικεφαλείς των υπηρεσιών της ΟΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ τότε, γιατί τότε δεν υπήρχε η Hellenic Train, ΤΡΕΝΟΣΕ και ο ΕΡΓΟΣΕ και ΟΣΕ, προκειμένου να είναι προσεκτικοί, γιατί συνέβαιναν σποραδικά μικρά ατυχήματα, κυρίως εκτροχιασμοί, περίπου στην περιοχή της Λαμίας, όπου η γραμμή πια ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αναφέρεστε προφανώς στην 717. Ασφαλώς. Μισό. Άνω τελεία. Για να θεραπεύσει αυτές τις... Για να θεραπεύσει αυτά. Η 717, ξέρετε για ποιο λόγο έγινε. Βεβαίως. Ναι. Η 17-17. Λίγο να επεκτείνω το ερώτημα. Παρακαλώ. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια δεν έτρεχαν άλλες 3 συμβάσεις με το ίδιο αντικείμενο, με τον ίδιο σκοπό. Βεβαίως. Έτρεχαν και υλοποιήθηκαν. Όχι μόνο έτρεχαν, αλλά και υλοποιήθηκαν και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Αλλά, όπως προανέφερα εδώ που λείπατε, τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο αυτές τις 2 δεκαετίες εγκαταστάθηκαν τμηματικά στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στην πορεία έγιναν αντικείμενο δολιοφθορών, κλοπών, καταστροφών, φυσικές φθορές, με αποτέλεσμα κατά το χρόνο που κίνησε η διαδικασία προετοιμασίας του διγανισμού της 717, δηλαδή στις το 10 ουσιαστικά, το σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας, γεγονός που καθιστούσε επιβεβλημένη την ανάταξη και αναβάθμιση όλων αυτών των συστημάτων. Και αυτό επιβεβαιώνεται αν ανατρέξετε στα έγγραφα εκείνης της εποχής των αρμοδίων υπηρεσιών. Όλοι αυτοί επιβεβαίωναν μέσα από αυτές τις αυτοψίες την πραγματικότητα που σας περιγράφω. Δηλαδή, αυτή ήταν η αναγκαιότητα λοιπόν. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι οι συμβάσεις, απλά σας τις θυμίζω, επιγραμματικά 10.004 του 2007, προμήθεια συστήματος σειρμού ETCS, 10.005 του 2007, προμήθεια συστήματος γραμμής ETCS, 6.35 του 2013 και μετά πάμε στην 7.17 του 2014. Και έτρεχε ακόμα μία η 10.012 του 2006, GSMR. Όλες αυτές, δηλαδή, υλοποιήθηκαν, αλλά καταστράφηκε το... Αυτές που αφορούσαν... Υπάρχουν 2 πράγματα, κύριε Κόκαλη. Ορισμένες συμβάσεις αφορούσαν ακριβώς σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση και είχαν καταστραφεί όλα αυτά τα συστήματα για τους λόγους που σας προανέφερα. Υπήρχαν όμως και κατασκευαστικές. Δηλαδή, των καμένων βούρλων
η σύραγγα όλη είχε εγκαταλειφθεί ως κατασκευή, ως ανάταξη και ως κατασκευή συνολικά της γραμμής, διότι πτώχευσε η εταιρεία, για παράδειγμα. Και βεβαίως μετά ήρθε συνέχεια, ήρθαν οι συμβάσεις του Δομοκού και των υπολείπων προκειμένου να ενοποιηθεί το δίκτυο. Δηλαδή, οι συμβάσεις, οι δύο αφορούσαν, το 1999 και το 2000, αφορούσαν πράγματι τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Καταστράφηκαν όλα. Όλα καταστράφηκαν. Όλα καταστράφηκαν. Mm. Δεν λειτουργούσαν, εμπάσχε. Δεν λειτουργούσαν. Όταν φύγατε, υπήρχε διπλή γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Όχι, βέβαια. Ε? Όταν έφυγα... Από το Υπουργείο. Όχι, βέβαια. Αφού καταρχήν υπήρχαν έργα στο Δομοκό εκείνη την εποχή και έργα στα Καμένα Βούρα. Δηλαδή σε δύο σημεία για πολλά χιλιόμετρα υπήρχαν έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν αργότερα. Η διπλή γραμμή πότε ολοκληρώθηκε? Παραδόθηκαν επισήριζα. Εγώ θέλω να μου λύσετε τώρα μια απορία. Πώς είναι δυνατόν να υλοποιήθηκαν αυτές οι συμβάσεις του 7 ή 10.004 που είπατε, που προβλέπουν τηλεδιοίκηση και φωτοσήμανση όταν δεν υπήρχε διπλή γραμμή? Πώς είναι δυνατόν, τι είπατε? Όταν δεν υπάρχει, μάλλον να το κάνω ανάποδα το ερώτημα. Για να εγκατασταθεί σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης προϋποθέτει διπλή γραμμή. Σωστό. Σωστό, αλλά πώς είναι δυνατόν να υλοποιήθηκαν και να καταστράφηκαν? Ναι, πολύ ωραία, γιατί είδα κάποιος κούνησε το κεφάλι του. Λοιπόν, όχι, αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι η εξής. Σωστά το ρωτάτε. Υπήρχε ένα δίκτυο διπλής γραμμής πάρα πολλά χιλιόμετρα. Α, τώρα το αλλάζετε. Υπήρχε δίκτυο. Κοιτάξτε, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Ακούστε. Ακούστε. Ορίστε, πάλι διακόπτουν στις ενοχλητικές ερωτήσεις. Εσείς με διακόπτετε και δεν με αφήνετε. Όχι, εντάξει. Ακούστε. Συγγνώμη, κύριε Μάρτης, για τη διακοπή. Είπατε ότι Αθήνα-Θεσσαλονίκη παραδόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ η διπλή γραμμή. Δεν υπήρχε. Και εγώ σας ρωτώ, πώς είναι δυνατόν να υλοποιήθηκαν οι συμβάσεις? Απευθύνεστε σε μένα που είμαι μάρτυρας εδώ. Σε εσάς απευθύνω, αλλά με διακόπτουν. Άμα θέλετε να μιλάτε εσείς. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ακούστε με λοιπόν. Υπήρχε ένα τμήμα του έργου μεταξύ Ινώης, Καμένων Βούρλων, χοντρικά σας λέω, και Δομοκού, το οποίο ήταν νεκρό εκείνη την εποχή. Κατασκευαζόταν η νέα γραμμή. Κατασκευαζόταν η νέα γραμμή. Σε αυτό το τμήμα δεν έγινε 7-17, αφού γινόταν καινούργιο έργο και θα περιλάμβανε, είναι απλό, θα περιλάμβανε πλήρες έργο. Για το υπόλοιπο τμήμα έγινε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση και η αναβάθμιση και η ανάταξη του δικτύου. Άρα λοιπόν ήταν αναγκαίο να γίνει. Σας απαντώ καθαρά, επαναλαμβάνω, για να μην βγάζουμε λάθος συμπεράσματα. Λοιπόν, το μόνο κομμάτι για το οποίο δεν αφορούσε η 717 ήταν το τμήμα περίπου, λέω, από τα Καμένα Βρούλα, λίγο πριν τα Καμένα Βρούλα, μέχρι και το Δομοκό. Γιατί εκεί κατασκευάζονταν καινούργια έργα, τα οποία είχαν μέσα και το, βεβαίως, Βέβαια, πριν απαντήσω. Καθαρά σας απαντώ, έτσι. Καθαρά μου απαντήσατε και πριν που είπατε Αθήνα-Θεσσαλονίκη διπλή γραμμή παραδόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είμαι δικολάβος, ούτε εσείς πάτατε κάτι δικολάβο τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το τοποθετήθηκα με σαφήνεια. Συγγνώμη. Με σαφήνεια. Κύριε Χρυσογοηδή. Με σαφήνεια. Γιατί με αποκαλέσατε δικολάβο? Γιατί εγώ δεν είμαι δικολάβος, για να μου παρεστάνετε εδώ πέρα το τι. Σας παρακαλώ. Και ποιος είναι δικολάβος? Επειδή ήταν δύσκολη η ερώτηση. Δεν είναι καμιά δύσκολη ερώτηση. Συγγνώμη, κύριε Μάρτης. Είπατε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η διπλή γραμμή δεν υπήρχε. Μόνο στο τμήμα αυτό. Α, μόνο στο τμήμα αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορείτε να το διαπιστώσετε. Δηλαδή, εσείς λέτε, είπατε ότι υλοποιήθηκαν όλα. Και πώς είναι δυνατόν να υλοποιήθηκαν όλα αυτά που προβλέπονται από μια σύμβαση, η οποία προϋποθέτει διπλή γραμμή? Επαναλαμβάνω και πάλι, η διπλή γραμμή υπήρχε πλην του τμήματος που κατασκευαζόταν εκείνη τη στιγμή και αφορούσε το κομμάτι. Καμένα Βούρλα, Δομοκός, τέλος. Θα το δούμε και αυτό αν όντως ήταν έτσι. Έχετε υπόψη σας, κύριε Μάρτης, μια τηλεοπτική και έντυπη διαφήμιση της Hellenic Train σχετικά με την εγγύηση συνθηκών ασφαλείας στο σιδηρόδρομο
στην οποία προβάλλονται μια άψογη εικόνα λειτουργίας αίθουσας και τηλεδιοίκησης, διαχείρισης ή TCS. Αυτή η εικόνα, εάν έχετε δει τη διαφήμιση, αν την έχετε υπόψη. Όχι, εντάξει, σωστό, εντάξει, το δέχομαι. Ήταν σύνηθες να μην τηρούνται οι αποκλειστικές προθεσμίες προς τους αναδόχους και να δίνονται συνεχές παρατάσεις, συμβάσεις. Αυτό, επειδή εγώ έχω διαχειριστεί, όπως θυμάστε κύριε Κόκαλη, γιατί ήμασταν μαζί στη Βουλή τότε, επειδή έχω διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερα έργα, όπως ήταν η αυτοκινητόδρομη, για παράδειγμα, σας λέω ότι γινότανε, και κυρίως στις συμβάσεις παραχώρησης, γινόταν με θρησκευτική ευλάβεια και τηρούνταν όλες οι δύσκολες και προθεσμίες και όροι και ρήτρες που είχαν υπογράψει. Δεν ξέρω που αναφέρεστε, δεν έχω υπόψη. Μάλιστα. Σας ρώτησε ο κύριος Καραθανασόπουλος πριν ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στο δυστύχημα. Δεν θα κάνω την ίδια ερώτηση, θα κάνω μια πιο συγκεκριμένη. Γνωρίζετε εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση 28 Φεβρουαρίου, τηλεδιοίκηση 28 Φεβρουαρίου του 2023, 11 και 20 το βράδυ. Αν γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω. Δεν έχω υπόψη μου πραγματικά γεγονότα, ούτε ακριβώς τι συνέβαινε. Δεν ξέρω. Εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση, σύμφωνα με την εμπειρία σας, ως υπουργός, θα είχε αποτρέψει το δυστύχημα. Επαναλαμβάνω, επειδή διεξάγεται έρευνα από τη δικαιοσύνη για ένα τραγικό και οδυνηρό γεγονός, δεν μπορώ να τοποθετηθώ ως μάρτυρας και να καταθέσω έστω και άποψη για θέματα τα οποία ερευνά αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη. Γιατί απολύτως είναι απόρριτο. Λοιπόν, γιατί, συγγνώμη κύριε Μάρτυρας, είναι απόρριτο. Συγγνώμη. Την ερώτηση τη θεωρείτε απόρριτη, θεωρείτε το περιεχόμενο, το σκοπό. Σας λέω, θητεύσατε ως υπουργός υποδομών παύλα μεταφορών. Θα ακούσατε στο Υπουργείο τη λέξη τηλεδιοίκηση, δεν θα την ακούσατε. Την ακούσατε ποτέ. Την έχετε ακούσει. Φυσικά την άκουσα. Φυσικά. Τι είναι η τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση είναι η εξαποστάσεως, το κατέθεσα εδώ προηγουμένως, είναι η εξαποστάσεως χειρισμοί του σιδηροδρομικού δικτύου. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, το κάθε μέλος της εξεταστικής έχει δικαίωμα. Όχι, μην επαναλαμβάνουμε. Εντάξει. Έχει δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις. Δεν θα κρυθούμε. Δηλαδή, επειδή θα ρωτήσω εγώ, ο επόμενος θα πει. Όχι, δεν είναι τα ίδια. Όχι, δεν είναι τα ίδια. Σας ρωτώ, κύριε Μάρτης, η τηλεδιοίκηση, μπορείτε να την κάνετε λίγο πιο λιανά, τι ακριβώς είναι. Επαναλαμβάνω αυτό που ξέρω και αυτό που κατέθεσα. Είναι οι εξαποστάσεως χειρισμοί, που γίνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στην λειτουργία των γραμμών και την, θα έλεγα ότι είναι η απεικόνιση και η εξαποστάσεως εντολές χειρισμού. Αποτρέπει σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ακούστε, απάντησα προηγουμένως και τον κύριο Καραθανασόπουλο. Ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το διαμορφώνουν. Είναι πολυπαραγοντικοί οι λόγοι ενός ατυχήματος. Σας θυμίζω ότι έχουν συμβεί ατυχήματα. Κύριε Μάρτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι προτιμότερο να πείτε ότι δεν θέλω να απαντήσω. Εγώ σας ρωτώ. Ακούστε με. Σε πολλές προηγμένες χώρες με πλήρη λειτουργικά συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης έχουν συμβεί ατυχήματα. Στη Γερμανία, στην Ισπανία κλπ. Είναι ένα γεγονός τραγικό και οδυνηρό. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη, αυτή είναι η δική μου άποψη, ως μάρτυρα στο καθέτο, να εκδώσει τα πορίσματά της, τα συμπεράσματά της και να απονείμει τις ευθύνες. Για πείτε μου, εφόσον το είπατε και σε μένα και σε άλλους συναδέλφους, για πείτε μου ένα δυστύχημα στη Γερμανία, στην Ισπανία, κατά το οποίο δεν λειτουργήσε η τηλεδιοίκηση ή η φωτοσύμαρση ή ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτές τις χώρες που υπάρχουν τα συστήματα έχουν γίνει
λάθη. Έχουν γίνει. Μπορείτε να πείτε ένα. Αρκετά, έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Α, γενικά και όριστα. Έχω διαβάσει και στη Γερμανία, όπως και εσείς, και στην Ισπανία. Μάλιστα. Που συνέβησαν τραγικά γεγονότα. Μάλιστα. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι συγκεκριμένο στο οποίο να μην λειτουργήσε. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην. Γνωρίζετε κάτι για το πώς ο συγκεκριμένος μοιραίος σταθμάρχης μετετάγει στον ΟΣΕ? Όχι. Μάλιστα. Δεν γνωρίζετε. Γνωρίζετε αν γίνονται προσλήψεις τότε επιμερών σας, οι προσλήψεις σταθμαρχών και κλειδούχων? Νομίζω αυτό θα το έχετε ακούσει. Πώς γινόταν? Δεν υπήρχαν προσλήψεις, δεν υπήρχαν απολύσεις. Και... Μάλιστα. Είχαν απολυθεί χιλιάδες άνθρωποι στον ΟΣΕ εκείνη την εποχή. Οι προσλήψεις γνωρίζετε από το 19 και μετά στον ΟΣΕ πώς γινόντουσαν στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους? Όχι, κύριε Κοκκάλη. Μάλιστα. Δεν γνωρίζετε. Και μια τελευταία ερώτηση για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ενημερώθηκε το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό το γνωρίζετε? Βλέπετε, πάω σιγά σιγά να μην θεωρηθεί ότι κάνω δικολαβίστικες ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι έχει ενημερωθεί στις 4 Οκτωβρίου του 2021 το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Όχι. Δεν έχω παρακολουθήσει λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής. Ήμουνα υπουργός, μάλλον εκείνη την εποχή δεν είχα υπουργείο, δεν είχα κάποια ευθύνη, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει τα διαδικαστικά θέματα αυτής της υπόθεσης. Δεν γνωρίζω. Τότε αναγκαστικά ούτε τα υπηρεσιακά. Θα σας κάνω την ερώτηση, η οποία βέβαια είναι υποθετική λόγω της θητείας σας και της πείρας σας. Εάν εσάς σας οχλούσε, σας ενημέρωνε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με ένα γεγονός επιλείψιμο στον ΟΣΕ ή οπουδήποτε σε κάποιον άλλο οργανισμό, πώς θα αντιδρούσατε, τι θα πράτατε? Εξαρτάται ποιο θα ήταν το πόρισμα, τι συμπεράσματα θα είχε το συγκεκριμένο πόρισμα και τι ενέργειες έπρεπε να κάνουν. Κύριε Μάρτης, το πόρισμα το λέει, ναι, το πόρισμα Γεραπετρίτη. Δεν είναι δικές μου εικασίες. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Καταλογίζει ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες για τον πρόεδρο των εργασιών ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Και ζητά εντός διμήνου να το γνωρίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Εάν είναι να καταθέσω μάρτυρας ο κύριος Τσαβδαρίδης. Σας λέω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταλόγιζε ευθύνες. Εσείς ως υπουργός, τι θα πράτατε? Αυτό που θα έκρινα εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με το πόρισμα. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Ξέρω που τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όπως ξέρω επίσης, ότι αυτό το συγκεκριμένο πόρισμα πήγε και στους εισαγγελείς, στους αρμοδίους, πήγε σε μια σειρά από θεσμικούς παράγοντες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο υπουργός, ο κάθε υπουργός εκείνη τη στιγμή κρίνει και αξιολογεί πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, αν μου βάζατε συγκεκριμένο, αν είχα συγκεκριμένο πόρισμα εγώ στα χέρια μου, θα αντιδρούσα με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι θα γινόταν αν. Θα αντιδρούσατε όμως. Λοιπόν, θα αντιδρούσα με τον τρόπο από τον οποίο θα αξιολογούσα εγώ εκείνη τη στιγμή τι έπρεπε να κάνω. Εντάξει. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Με κάλυψε ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Τσαβδαρίδης εδώ που βοηθά. Όχι, δεν σας κάλυψα ακόμη. Σας κάλυψα όταν πάνε το λόγο. Ναι. Και εσάς και την κυρία Αποστολάκη. Ναι. Σας καλύψω όμως. Ναι. Θα σταματήσει τώρα αυτή η σπέκουλα. Εντάξει. Με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εντάξει. Με την σπέκουλα εδώ, αλλά όχι, θα μου δοθεί ο λόγος. Ακόμη δεν πήρατε απάντηση. Ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη. Ο λόγος τώρα στον κύριο Σαράκη από την Ελληνική Λύση. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρα σε μια εξεταστική επιτροπή που διερευνά συγκεκριμένα πράγματα πέρα από τα αίτια πρόκλησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και πού πήγαν τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που δόθηκαν για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηρόδρομου. Κύριε Υπουργέ, εσείς αναλάβατε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2013-2015. Σωστό ή λάθος? Το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Ήταν τέλος του 2014. Μάλιστα. Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και Δημάρ. Μάλιστα. Εσείς τότε προερχόσασταν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μας περιγράψετε, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν αναλαμβάνετε καθήκοντα δείχνετε την επιμέλεια να ενημερώνεστε, να μας περιγράψετε σε τι κατάσταση ήταν το σιδηροδρομικό δίκτυο επί των ημερών που παραλάβατε την αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου Υποδομών. Σε τι κατάσταση το βρήκατε? Σε κατάσταση, το είπα κύριε Σαράκη προηγουμένως, το κατέθεσα, ήταν εν μέσω μνημονίων, δηλαδή ήταν στην καρδιά του μνημονιακών χρόνων. Υπήρχαν μετατάξεις χιλιάδων ατόμων εργαζομένων από τον ΟΣΕ. Δεν θυμάμαι πόσους ήταν, χιλιάδες άνθρωποι μετετάγησαν από τον ΟΣΕ. Υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης, πολύ σοβαρό. Υπήρχαν οι καταστροφές, είχε καταστραφεί όλο το δίκτυο σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης από κλοπές, δολιοφθορές, καταστροφές, φθορές κλπ. Και υπήρχε θέμα ασφάλειας συνολικά και δυσλειτουργικότητας. Γι' αυτό είπα ότι υπήρχαν μικρά, σποραδικά μικρά ατυχήματα, μικροί εκτροχιασμοί, και γι' αυτό το λόγο κάθε 20-30 μέρες, το λέω για τρίτη φορά, επιχειρούσα να κρατώ σε επαγρύπνηση τους υφισταμένους μου στα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τους προέδρους των ΟΣΕ, ΕργοΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ κλπ, προκειμένου να προσέχουν πάρα πολύ τα θέματα ασφάλειας, να πηγαίνουν σιγά σιγά για να μην έχουμε ατυχήματα. Βρήκατε λοιπόν ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση όπως λέτε και επικίνδυνο για την ασφάλεια μετακίνησης των πολιτών. Κύριε Υπουργέ, είπατε προηγούμενα ότι πράγματι οι συμβάσεις εκπληρώθησαν, έγιναν τα έργα, και θα ήθελα να μας πείτε, αφού διατελέσατε υπουργό στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ποια ήταν η χρονική περίοδος που υπήρχε λειτουργικότητα, πλήρης λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας, δηλαδή τόσο της σηματοδότησης όσο και της τηλεδιοίκησης, πότε λειτουργήσαν στον άξονα Αθήνα Ιδωμένη αυτά τα συστήματα και από πότε άρχισε η καταστροφή? Μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ γιατί? Είπατε προηγούμενα ότι ναι, έγιναν συμβάσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν, έγιναν τα έργα τόσο της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης, γιατί για να καταστραφεί η τηλεδιοίκηση προϋποθέτω ότι κάποτε υπήρχε. Πότε λοιπόν λειτουργήσε η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα Ιδωμένη, αφού πότε, σε ποια περίοδο? Κοιτάξτε, τα έργα αυτά έγιναν σε 20 χρόνια, σε 2 δεκαετίες. Ήταν τμηματικές συμβάσεις, άρα λειτουργούσαν τμηματικά. Εγώ σας ρωτώ, εάν λειτουργήσε έστω κάποια περίοδο συνολικά στο δίκτυο η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση. Αποσπασματική λειτουργία δεν σημαίνει ασφαλής άξονας. Ακριβώς. Το να είναι Αθήνα Λαμία ασφαλής η διαδρομή, από εκεί και μετά μέχρι το Δομοκό, αν δεν είναι, δεν σημαίνει ότι η διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι ασφαλής. Κύριε Σαράκη, δύο τμήματα του δικτύου, χοντρικά σας λέω, από τα Καμένα λίγο πιο πέρα από την Ινώη μέχρι και το Δομοκό, ουσιαστικά το δίκτυο ήταν εγκατελειμμένο. Είχε πτωχεύσει η εταιρεία, είπατε. Ακριβώς, η εταιρεία. Και μετά. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, ποια εταιρεία ήταν, ξέρετε? Δεν θυμάμαι. Και δεν θυμόσαστε. Ούτε διαχειρίστηκα. Δεν τα διαχειρίστηκα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι δεν λειτουργούσαν εκεί τμήματα. Άρα δεν λειτουργήσε ποτέ στο σύνολό της η σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στην Πατρίδα μας? Όταν όμως ξεκίνησε όταν θα ξεκινούσε η 717 να λειτουργήσει, να υλοποιηθεί, ταυτόχρονα πια υπήρχε αναγέννηση των δύο εργολαβιών των μεγάλων, δηλαδή του Καλλινδρόμου, Καμένα Βούρλα και Δομοκός, και πλέον
θα υπήρχε ένα δίκτυο σύγχρονο, το οποίο θα είχε με την 717 και σύγχρονη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Κύριε Υπουργέ, τώρα μας λέτε κάτι διαφορετικό από ό,τι είπατε πριν. Δηλαδή θα λειτουργούσε, λειτουργήσε ποτέ το έργο, η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση συνολικά ενιαία στον άξονα Αθήνα Ιδωμένη, έστω στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Σας εξηγώ ότι κάποια χιλιόμετρα... Ενιαία ποτέ. Ενιαία ποτέ. Ποτέ. Πάμε. Από πότε ξεκίνησαν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ώστε να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο στην πατρίδα μας, από πότε άρχισαν να δίδονται κονδύλια και αν γνωρίζετε σε αυτά τα 20 χρόνια που είπατε πόσα δισεκατομμύρια δόθηκαν για το συγκεκριμένο έργο. Δεν γνωρίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, όταν λοιπόν παραλάβατε, όπως μας είπατε, ένα κατεστραμμένο δίκτυο, μπορείτε, μας είπατε ότι πού οφειλόταν η καταστροφή του. Σε δολιοφθορείς. Τι εννοείται δολιοφθορείς? Κλοπές, κύριε. Κλοπές. Ερευνήσατε ποτέ... Κλοπές υλικού. Σωστά. Ερευνήσατε ποτέ εάν οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που προμήθευαν το υλικό υποκρύπτονταν πίσω από αυτή την οργάνωση και την εκτέλεση του αδικήματος κλοπών υλικού που αποτελούσε τροχοπέδι στην ομαλή λειτουργία και στην ασφαλή μετακίνηση των επιβατών στον άξονα, στο συνδρομικό δίκτυο? Αυτό που ερεύνησα για ένα χρονικό διάστημα όσο ήμουν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 10 για ένα χρόνο ήταν να εξαρθρώσουμε κάποιες εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν συστηματικά αυτό το χαλκό, ξέρετε, που... Λοιπόν, και τον κλέβουν. Αυτό έκανα. Μάλιστα. Είχατε διαπιστώσει επί των ημερών σας άλλου είδους κακοδιαχείριση, θέματα διαφθοράς να υπήρχαν μέσα στο ΟΣΕ? Δηλαδή, εάν υπήρχε κλοπή καυσίμων, εάν υπήρχαν μαύρα βαγόνια, όπως μας είπε ο κύριος Ρέπας, αν υπήρχαν βαγόνια φαντάσματα, δηλαδή βαγόνια τα οποία δεν δήλωναν το εμπόρευμά τους, διαπιστώσατε φαινόμενα διαφθοράς να υπήρχαν μέσα στον ΟΣΕ επί των ημερών σας? Όχι, όχι, κύριε Σαράκη, απλά ήταν μια εποχή όπου πραγματικά υπήρχε ένα πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο και δυσάρεστο κλίμα στον ΟΣΕ λόγω των μεγάλων μετακινήσεων του προσωπικού που υπήρχε και λόγω των προβλημάτων ασφάλειας που υπήρχαν και λόγω της ουσιαστικά της ελλιπούς ή της ανύπαρξης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται και το λέτε για άλλη μία φορά ότι ο νόμος 3891 του 2010 που θεσμοθετήθηκε, αν θέλετε, εν ονόματι της αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ, η μετατάξεις, δηλαδή η μείωση του προσωπικού, με την μείωση του προσωπικού δημιουργήθηκαν πρόβλημα στην έμπριθμη λειτουργία του, σωστά? Ασφαλώς δημιουργήθηκαν. Το 2010... Δημιουργήθηκαν προβλήματα γιατί ακριβώς ήταν ένα σοκ αυτό. Έγινε πολύ γρήγορα. Γιατί έγινε? Γιατί σας ρωτώ, το 2010 όπως και το 2013 ήσασταν μέλος της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια απόφαση η οποία ήταν πρωτοβουλία κυβερνητική του ΠΑΣΟΚ. Υπερψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία. Περιέργως, γιατί η κυβέρνηση του 2010, γιατί αναζητούμε ευθύνες? Αφού λοιπόν στην κακή λειτουργία του συνδρομικού δικτύου οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού, να δούμε ποιοι νομοθέτησαν για να μειωθεί το προσωπικό. Εσείς λοιπόν που συμμετείχατε με κεντρικό ρόλο στην κυβέρνηση το 2010, ποιος ήταν ο στόχος της κυβέρνησης, γιατί ήθελε να μειώσει το προσωπικό? Επαναλαμβάνω, δεν ήταν μόνο το προσωπικό. Ναι, αλλά το προσωπικό... Δεν ήταν μόνο το προσωπικό. Υπήρχαν θέματα χρηματοδότησης, υπήρχαν θέματα, πολύ σοβαρά θέματα συντήρησης του δικτύου. Ήταν νόμιμα, κύριε Υπουργέ, να δίνονται επιχορηγήσεις κρατικές στον ΟΣΕ? Η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούσε σύνομο ή κάποια στιγμή θεωρήθηκαν ότι ήταν και παράνομες οι επιχορηγήσεις που δίνονταν στον ΟΣΕ? Δεν ξέρω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Δεν ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε, γιατί έχει σημασία εδώ να δούμε πού πήγαν τα χρήματα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και γιατί δεν αποκτήσαμε βάσει των κονδυλίων που δόθηκαν ένα σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο.
Δηλαδή, να σας το πω απλά, για να συνεννοούμαστε, γιατί νομίζω καταλαβαινόμαστε, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στο δημόσιο βίο. Κάποιοι τα φάγανε και θυσιάσανε την ασφάλεια των πολιτών και δεν έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο. Επί των ημερών σας, ποιες συμβάσεις έτρεχαν για σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση? Καμία, επαναλαμβάνω, η 717 ετοιμάστηκε και υπεγράφει στο τέλος της θητείας μου. Από την Εργοσέ. Οι υπόλοιπες, αυτό που έγινε επί θητείας μου ήταν ότι αναγεννήθηκαν οι καταργηθήσεις συμβάσεις από τις πτωχευμένες εταιρείες και έτσι έγινε το καλύνδρομο και λειτουργεί πια σήμερα και ο δομοκός. Κύριε Υπουργέ, τι εννοώ? Ότι από τη στιγμή που είχαν υπογραφεί συμβάσεις μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και διάφορων πολυεθνικών εταιρείων και οι οποίες είχαν δημιουργήσει κοινοπραξίες με ελληνικές εταιρείες για να εκτελέσουν τα έργα εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας για τη σηματοδότηση, φωτοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο, αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, δεν παραδόθησαν ποτέ αυτά τα έργα. Σωστά? Ποια έργα λέτε? Τα έργα για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας Ιδωμένης. Αναφέρεστε στην 7, τα παλιά. Όχι, παλαιότερες. Ναι. Έτσι. Δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, δεν παρελήφθησαν ποτέ τα έργα. Πολλές ολοκληρώθηκαν, αλλά... Τμηματικές. Προσέξτε. Ναι. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα που το ερευνούμε. Γιατί σε μια μικρή χώρα όπως είναι η πατρίδα μας, σε όχι ένα πολύ με έναν μεγάλο άξονα, δεν είμαστε ένα μεγάλο κράτος, έγιναν τμηματικές αναθέσεις των έργων. Η απάντηση είναι απλή. Η απάντηση... Να ικανοποιηθούν πολλοί εργολάβοι? Όχι, όχι, όχι. Τι? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Η χρηματοδότηση γινόταν διαχρονικά με βάση τα κοινοτικά πλαίσια. Και κάθε φορά χρηματοδοτούνταν έργα και του σιδηροδρόμου, όπως και όλα τα άλλα έργα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η καθαρή απάντηση. Όχι. Δεν μπορεί να είναι απάντηση. Γιατί δεν ανέλαβε μία εταιρεία το σύνολο το έργο, δηλαδή και τη σιδηροδρομική γραμμή και την εγκατάσταση των συστημάτων, των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, και ήτανε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να χωρίζει τον άξονα σε διάφορα τμήματα και μάλιστα να εγκαθίστανται εργολαβίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα και με αποτέλεσμα όταν δεν μπόρεσαν ποτέ να γίνουν συμβατά και να λειτουργήσουν στο σύνολο. Να συγκαλυφθεί η Επιτροπή, η αρμόδια Επιτροπή, να κουβεντιαστούν όλα αυτά τα θέματα, διότι η χρηματοδοτήση, επαναλαμβάνω, γινότανε με βάση τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Δεν ήρθαν κάποια στιγμή όλα τα χρήματα στην Ελλάδα για το σιδηρόδρομο. Ήρθαν μέσα σε 20-30 χρόνια. Ναι, τα πήραμε τα χρήματα. Λοιπόν, και κάθε φορά γινόταν με βάση τις απορροφήσεις. Κύριε Υπουργέ, απορροφήθηκαν τα χρήματα? Όπως ό,τι ακριβώς έγινε στις συμβάσεις, και αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, μήπως δεν μας δόθηκαν και δεν έγινε ο σιδηρόδρομος? Αν θέλετε ενημέρωση γι' αυτό. Προσέξτε. Όχι, εγώ ρωτάω εσάς. Ακούστε με, ναι. Να σας πω αμέσως. Αν θέλετε ενημέρωση για το πώς εξελίχθηκε το σιδηροδρομικό έργο στη χώρα και οι χρηματοδοτήσεις, δεν έχετε παρά να συγκαλέσετε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να έρθουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταθέσουν. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω ευθέως. Ναι. Τα χρήματα δόθησαν στην ελληνική πολιτεία. Έργα δεν έγιναν. Ποιοι τα φάγαν τα χρήματα, ξέρετε? Εργολάβοι? Πολιτικοί? Ως τι με ρωτάτε, ως μάρτυρα με ρωτάτε τώρα? Βεβαίως και ως μάρτυρα. Ποιο να ρωτήσω? Λοιπόν, δεν μπορώ να σας απαντήσω για το σύνολο της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων στη χώρα. Λοιπόν, έχουμε όμως ένα δεδομένο. Δόθησαν δισεκατομμύρια, έργα δεν έγινε, το έργο δεν έγινε ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν να θυσιαστούν τόσοι άνθρωποι εξαιτίας της ανικανότητας ή της διαφθοράς στην ελληνική πολιτεία. Και πρέπει να βρούμε πού πήγαν τα χρήματα, γιατί δεν έγιναν τα έργα. Κάποιος δεν πρέπει να λογοδοτήσει. Εάν δεν ξέρουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, αυτοί οι οποίοι επόπτευαν και είχαν την ευθύνη, ποιος να ξέρει, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, ακούστε. Σε ό,τι αφορά τη θητεία μου, προκηρύχθηκαν τα έργα και τα οποία γίνανε τελικά. Ποια προκηρύξατε και ποια έγιναν? Στην Πάτρα, εκεί που είχε εγκαταλειφθεί από εταιρεία, στη Ροδοδάφνη, στην περιοχή Ροδοδάφνη,
250 εκατομμύρια περίπου στο Καλλίνδρομο και στο Δομοκό. Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το δίκτυο της Πάτρας, ακόμα μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Και η 717. Πάμε στην 717, γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Τι έρχεται να θεραπεύσει η 717, ποιο ήταν το ζητούμενο και έρχεται η ελληνική κυβέρνηση επί των ημερών σας και πηγαίνει σε μία σύμβαση την 717, ποιο ήταν το αντικείμενό της, για να το καταλάβουμε. Έχω πει 10 φορές αυτό. Ήταν δηλαδή να γίνει ανάταξη των συστημάτων. Απλώς για να το επαναλάβετε. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί να γίνει ανάταξη των συστημάτων, αφού δεν λειτουργήσαν ποτέ? Τι πρόβλημα ήταν στην πραγματικότητα? Τα συστήματα λειτουργήσαν ενιαία ποτέ. Με βάση τις συμβάσεις που έγιναν. Απλώς... Ακούστε, έπρεπε να λειτουργούν. Δεν λειτουργήσαν λοιπόν. Ποιο ήταν το πρόβλημα και δεν λειτουργούσαν? Αν θέλετε να μάθετε αν λειτουργούσαν τα συστήματα ή όχι, μπορείτε να ανατρέξετε και να μάθετε. Εγώ δεν το ξέρω αυτό και δεν θέλω. Αν δεν το ξέρει ο Υπουργός, αν δεν το ξέρει μετά από όσα έχουν συμβεί, εάν καλείστε σε μια επιτροπή, ποιος το ξέρει, μπορείτε να μας πείτε? Αν με ακούστε. Αν με ακούστε, εγώ παρέλαβα το δεύτερο εξάμεινο το 2013. Και είπατε ότι ήταν κατεστραμμένο. Από το 2010. Άνθρωποι της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ αποτύπωσαν τις καταστροφές και τις κλοπές και τις φθορές και τις μη λειτουργούσες συσκευές, τα συνέθεσαν αυτά σε ένα σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών, μετά τα συνέθεσαν σε ένα σχέδιο τευχών δημοπράτησης και προκήρυξαν το έργο. Επί 3 χρόνια προετοιμαζόταν το έργο, εγώ το βρήκα έτοιμο και προκηρύχθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ του έργου. Αυτά. Μάλιστα. Από το ηλεκτρικό συνέδριο πέρασε, εγκρίθηκε. Απολύτως. Και από τη Βουλή. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά. Με τη μία πέρασε από το ηλεκτρικό συνέδριο. Με τη μία. Ναι. Με τη μία. Γιατί έχω μία πληροφόρηση εγώ ότι δεν πέρασε με τη μία. Με τη μία. Με τη μία. Έγιναν μετά επανακαταθέσεις. Με τη μία. Ωραία. Με τη μία. Η 717 που ξεκίνησε επί των ημερών σας, σήμερα που έχουμε 2024, έχει ολοκληρωθεί? Δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μα δεν είπαμε ότι το δυστύχημα των Τεμπών έγινε γιατί δεν υπήρχε σηματοδότηση και την ευήγηση. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το ζήτημα της 717. Ωραία. Σήμερα. Στο ατύχημα που έγινε στα Τέμπη, η βάση της σύμβασης 717 έγινε πλέον, εκτελέστηκε το έργο? Ήταν να γίνει μέσα 2 χρόνια. Ξεκίνησε επί των ημερών, στις 13-15. Είμαστε στο έγινε το ατύχημα Φεβρουάριο του 23. Ξεκίνησε 1η Ιανουαρίου του 2015. Και είμαστε στο 2023 που χάνουν τη ζωή τους δεκάδες συμπολίτες μας. Γιατί δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση με αυτή τη... Παρόλο που υπεγράφει σύμβαση 717 να γίνει ανάταξη όλων των προηγούμενων έτσι εγκαταστάσεων και συστημάτων. Πού πήγαν τα λεφτά, γιατί δεν έγινε το έργο, ξέρετε? Δεν ποιοι ευθύνονται? Δεν γνωρίζω. Έφυγα από υπουργός... Πρώτου του 2015. Μα κύριε μάρτυρα, άλλη κυβέρνηση. Και θα ρωτήσετε τους επόμενους λοιπόν να σας απαντήσουν τι ακριβώς έγινε. Θα τους ρωτήσουμε. Εγώ ρωτάω εάν εσείς έχετε την ευαισθησία που επί των ημερών σας υπεγράφει μία σύμβαση. Και μάλιστα πρέπει να είναι μεγαλύτερη η ευαισθησία σας, γιατί έχουμε την επέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και ζητάει την άσκηση ποινικών διώξεων. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μία σύμβαση η οποία πλέον έχει ποινικό ενδιαφέρον. Και επειδή ακριβώς ως πολιτικός, ενεργός πολιτικός, μάχημος πολιτικός και μάλιστα σε διαφορετικές κυβερνήσεις και με διαφορετικά κόμματα με πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχετε την ευαισθησία, κύριε Χρυσογοίδη, να μας απαντήσετε ειλικρινώς εάν ξέρετε, εάν εκτελέστηκε η σύμβαση που υπογράφηκε επί των ημερών σας και γιατί δεν εκτελέστηκε? Όλοι ξέρουμε ότι δεν εκτελέστηκε. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν εκτελέστηκε, δεν έχω γνώση των πραγματικών γεγονότων. Ως μάρτυρας καταθέτω εδώ. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να καταθέσετε την αλήθεια, γιατί γνωρίζετε. Επαναλαμβάνω, ως πολίτης και πολιτικός ξέρω ότι δεν εφαρμόστηκε, δεν υλοποιήθηκε. Δεν ξέρω τα πραγματικά γεγονότα όμως που οδήγησαν σε αυτό. Συνεπώς, ως μάρτυρας σας λέω, δεν γνωρίζω. Από την πολιτική σας εμπειρία, η εκτίμησή σας. Γιατί είχατε αναλάβει και ασχοληθεί με το συγκεκριμένο Υπουργείο. Είδατε τα διέξοδα. Τι πιστεύετε ότι έγινε και δεν ολοκληρώθηκε το έργο της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης? Και θα σας θέσω υπόψη σας και κάτι που λένε οι ειδικοί, ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί και ποτέ.
Λοιπόν, δεν θέλω να καταθέσω γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε γιατί δεν έγινε. Διεξάγεται ποινική έρευνα και η ποινική έρευνα θα δώσει απαντήσεις όπως πρέπει. Γιατί μιλάμε λέτε για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Λοιπόν, γιατί ναι. Επειδή όμως και η Βουλή, γι' αυτό είσαστε εδώ κύριε Υπουργέ, ως μάρτυρας, κάνει μια εξεταστική επιτροπή, έχει συγκροτήσει μια εξεταστική επιτροπή για να ερευνήσει γιατί δεν έχουμε σύγχρονο και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο στην πατρίδα μας, παρόλο τα τεράστια ποσά που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε σαν αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλές το δίκτυο και να έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα με δεκάδες απώλειες ζωής. Μα μας λέει ότι δεν ξέρει σας και αυτό είναι. Σαν δεν σαν ξέρει σαν λέει. Δεν ξέρει. Επειδή είπατε το ερευνά και η ελληνική δικαιοσύνη το ατύχημα των Ντεμπών, θα ήθελα την προσωπική σας άποψη στο γιατί η κυβέρνηση, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία ανέλαβε να εξετάσει ένα πόρισμα, θέσπισε ακαταδίωκτο. Γιατί να έχουν ακαταδίωκτο? Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που το έθεσε. Δεν γνωρίζω το θέμα. Όχι, εσείς εκπροσωπείτε πλην την κυβέρνηση. Γνωρίζω, η κυβέρνησή σας το έθεσε. Δεν γνωρίζω ζητήματα στα οποία δεν εμπλέκομαι. Ναι. Καταθέτω ως μάρτυρες αυτό. Κύριε μάρτυρα, ένας υπουργός ή ένας πολιτικός, συγχωρέστε με, θα το κλείσουμε. Στο δικό σας επίπεδο που έχετε περάσει από αυτό το πόστο. Τελευταία ερώτηση. Εντάξει, το δεν γνωρίζω. Έπρεπε, λυπάμαι ειλικρινά, δεν γνωρίζετε εσείς και ποιος γνωρίζει? Εντάξει, είναι η κρίση σας, ο Σταθμάρχης. Κύριε Σαράκη, ευχαριστώ. Όχι, η κρίση μου, σας. Ακούστε, όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Εγώ περίμενα από τον Υπουργό να έχει τη δύναμη και το θάρρος να πει εδώ πράγματα να συμβάλλει, αν θέλετε, σε αυτή την έρευνα που κάνουμε. Εντάξει, πού πήγαν τα δισεκατομμύρια, ποιοι τα φάγανε και δεν έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο και είχαμε ευχαριστώ. Την απώλεια 57 συνανθρώπων μας και νέων ανθρώπων. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Είπατε ότι ήταν νεκρή η κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το παραλάβατε βασικά. Στο θέμα του προσωπικού υπήρχαν ελλείψεις. Υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις. Ναι, το είπατε. Εσείς τι κάνετε, θεραπεύσατε, τα καλύψατε τα κενά ή παρέμειναν επί το μέρος σας? Συνέχισαν να παραμένουν ή καλύφθηκαν επαρκώς? Ναι, τι προσπάθειες κάνετε? Α, ναι. Εγώ ακούω. Δεν προσέθεσα. Δεν προσέθεσα τίποτα. Άρα παρέμειναν ελλείψεις κανονικά, δηλαδή όπως ήταν και πριν. Δεν είχα καμιά έγκριση να κάνουμε προσωπικό. Καλώς. Λοιπόν, δεύτερον, μιλήσαμε για δολιοφθορίες βασικά. Χαλκού, κλοπές χαλκού και όλα αυτά, που είναι ένα συνήθις φαινόμενο που μας είπε ο κύριος Ρέπας. Δολιοφθορή, δεν είναι δολιοφθορά. Είναι κλοπή. Κλοπές. Ωραία, το διορθώνω. Κλοπές. Μάθαμε ποτέ ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα κυκλώματα? Αρκετές φορές, ναι. Ξέρουμε ποιοι είναι βασικά? Βεβαίως, έχουν πάει και φυλακοί πολλοί από αυτούς. Έχουν πάει φυλακοί, ήταν δηλαδή συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματικές συμμορίες βασικά. Συγκεκριμένες. Ναι. Που ειδικεύονται στην κοπή χαλκού. Ναι. Αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, συνεχιζόταν και επί των ημερών σας. Γινόταν κανονικά. Επί των ημερών σας γινόταν κλοπές χαλκού? Και πολλές φορές είχα συνεργαστεί με την αστυνομία. Μάλιστα. Όπως επίσης και το πριν, το 2010, ασχολήθηκα ως υπουργός δημόσιας τάξης για αυτό το θέμα. Για να συλλάβουμε μια σειρά. Και όπως επίσης το 19, όταν επανήλθα στην κυβέρνηση ως υπουργός προστασίας του πολίτη, πάλι είχαμε οργανώσει ομάδες αξιωματικών για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Έχει σταματήσει και περισσότερο φαινόμενο, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα? Τώρα έχει σταματήσει κάπως, γιατί τα υλικά δεν είναι τόσο ελκυστικά από πλευράς αξίας. Άρα δηλαδή είναι θέμα υλικών, η τιμή υλικών δηλαδή περισσότερο. Για την εποχή εκείνη. Η φύλαξη των ημερών ήταν επαρκής για αυτούς για τους κλοπές? Δηλαδή υπήρχε επαρκής φύλαξη ή υπήρχαν κενά στην φύλαξη βασικά? Και υπήρχαν κενά στην φύλαξη. Υπήρχαν κενά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπατε για τη σύμβαση 717 που υπογράφει τον ημερών Σεπτέμβριο 2014. Θυμάμαι καλά, έτσι σωστά λοιπόν. Θα ήθελα να ρωτήσω, το 2018 οι ανάδοχοι, εν προκειμένου οι τομεί που ήταν στην κατοχή της Άκτορ, είναι η Λάκτορ και η Άλστρομ, πέτυχαν στο Ελληνικό Συνέδριο να εγκρίνει μια συμπληρωματική σύμβαση. Το δε Ιούνιο 2019, η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέβαλε στην ΕΡΟΣΕ πρόστιμο 2,4 εκατομμύρια, επειδή στην αρχική σύμβαση, ενώ την 7-17 επιβεβαιώθηκε επί των ημερών σας, ο ορισμός του αντικειμένου ήταν ανεπαρχής. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Μήπως υπήρχαν κενά και ασάφειες στην αρχική σύμβαση που δεν έπρεπε να τερθωθούν? Πώς το ερμηνεύετε αυτό εδώ? Ακούστε, υπήρχαν όταν έγινε η αποτύπωση
και η καταγραφή όλων των συσκευών, αν λειτουργούσαν ή όχι, αν υπήρχαν ή όχι, γιατί εκλάπησαν, αν καταστράφηκαν ή όχι. Υπήρχαν μια σειρά από πράγματα τα οποία πράγματι δεν καταγράφηκαν με σαφήνεια και επάρκεια και ακρίβεια. Ήταν λογικό αυτό. Όμως, όταν ο εργολάβος κατέθεσε την προσφορά του, γνώριζε ότι υπήρχαν αυτά και υπήρχε πρόνοια μέσα στους όρους της σύμβασης, με δικές του, το έλεγα υπόψη του αυτό όταν έβαλε την προσφορά, να καλύψει οποιασδήποτε ανάγκες υπήρχαν. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Απόδειξη. Δεν διώκεται κανείς άνθρωπος για την 717. Δεν υπάρχει καμιά δίωξη. Δεν εγκαλείται κανένας υπηρεσιακός παράγοντας. Ο υπουργός δεν είναι πλάκι έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν είναι πλάκι. Δεν ζήτησε ούτε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ούτε κανένας άλλος ευθύνες για αυτούς που συνέταξαν την 717. Ήταν μια καθαρή, καλή σύμβαση. Άριστη. Και οι αρρωστίες της λοιπόν που υπήρχαν γινόταν αντικείμενο διευθέτησης μέσα από τους όρους όχι μόνο της σύμβασης, αλλά και της συγγραφής υποχρεώσεων στη συνέχεια. Εγώ, για να καταλάβετε, εγώ δεν είπα ότι διώκεται κάποιος, ότι υπάρχει θέμα δίωξης σε αυτά. Αυτά είπα ότι απλώς υπήρχαν κάποιες αοριστείες βασικά. Ναι, λέω, ναι. Αλλά καλύπτονταν ναι. Αυτές από τους όρους της σύμβασης. Αυτοί, ναι, καλύπτονταν. Οι εργολάβοι, οι τομείς και οι Άλστρομ. Ναι. Τις καλύψαν αυτές τις υποχρεώσεις βασικά. Αυτό δεν το ξέρω. Πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να με ρωτήσετε. Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο. Διότι εδώ πέρα υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Διοικητικές ευθύνες. Δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά. Θα ήταν πολύ ανεύθυνο από την πλευρά μου να καταθέτω εδώ τι έκανε ο κάθε ένας διοικητικός παράγοντας σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στη Νέα Δημοκρατία μετά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την λεπτομέρειες, οποίες δεν γνωρίζω. Έτσι. Ναι. Απλώς δεν θεωρείται αυτές οι αριστείες βασικά που επαναλαμβάνω σε αυτό εδώ. Θα έπρεπε έτσι να υπάρχει κάποια πρόβλεψη εξ αρχής να μην υπάρχουν μετά προβλήματα με τους αναδόχους. Γιατί μετά υπήρξαν κάποια προβλήματα με την τομή, με την άστρο. Το τονίζω, υπήρχε η συγγραφή υποχρεώσεων. Κοιτάξτε, εγώ υπέγραψα, ήταν κάποιοι από εσάς τότε, θυμάστε, υπέγραψα 8,5 δισεκατομμύρια συμβάσεις με τις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων. Αν μου επιτρέπετε, δεν είμαι τότε βουλευτής, γι' αυτό λέω δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι σε κάποιους άλλους. Λοιπόν, και ξέρω πολύ καλά από πλευράς συμβάσεων τι συμβαίνει. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που στις συμβάσεις δεν προβλέπονται. Έρχεται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι οποίες στη συνέχεια καθορίζουν κάθε λεπτομέρεια. Και όταν όμως, ακόμα και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν προβλέπτηκε ούτε στη συγγραφή υποχρεώσεων, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές διαιτησίας, οι οποίες λύνουν τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω για την Άλστρομ, τη δεύτερη ανάδοχο. Γνωρίζετε εάν είχε επιβληθεί πρόστιμο το 2014 το Αμερικανικό Δημόσιο 700 εκατομμυρίων δολαρίων, βασικά. Δεν το ξέρω. Όχι. Γνωρίζετε αν έχει διωχθεί, αν έχει κατηγορηθεί για υποθέσεις διαφθοράς σε τρίτες χώρες του κόσμου. Όχι. Δεν το γνωρίζετε, βασικά. Λοιπόν, το λέω γιατί υπάρχει αυτό το. Υπάνω αυτές τις καταγγελίες, βασικά. Δεύτερον, γνωρίζετε τότε που ήσασταν στο Υπουργείο, βασικά. Η συνεργασία εξ αρχής της τομής και της Άλστρομ ήταν αρμονικές ή θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν το ξέρω. Γιατί μετέπειτα υπήρξαν προβλήματα, γι' αυτό το λέω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε αυτό εδώ. Δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Επειδή μιλάμε εδώ πέρα για το έγκλημα των Ντεμπών, βασικά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Θυμάστε ποτέ, κύριε Υπουργέ, να έχει συμβεί με τοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχειών στο συνδρομικό δίκτυο της Ελλάδος? Συνέβη ποτέ ξανά? Συνέβη ποτέ? Ήταν πρωτοφανές, συνέβη ποτέ? Δεν θυμάστε. Δεν νομίζω ότι συνέβη, βασικά. Δεύτερον, τι ιδιαίτερο είχε το 2023 που συνέβη αυτό εδώ, το έγκλημα με τα προηγούμενα χρόνια? Τι το ιδιαίτερο είχε, βασικά, και συνέβη αυτό το παρεσύμβαν? Τι εννοείται? Τι το ιδιαίτερο συνέβη? Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, συνέβαιναν διάφορα δυστυχήματα. Και το 2023, το Φεβράριο, το 23 Φεβρουαρίου, είχαν αυτή τη μετοπική. Τι υπήρξε, τι παράγοντες υπήρξαν που έφεραν αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα που διερευνά ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, αύριο οι δικαστές, τα βουλεύματα που θα αποδώσουν τις ευθύνες που πρέπει. Νομίζω ότι είμαι ο τελευταίος εδώ μέσα και εγώ και εσείς που θα αποδώσουμε ευθύνες ακριβώς ποιοι είναι ευθύνονται για αυτό το που κάποιοι ευθύνονται σίγουρα για το τραγικό περιστατικό που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι. Μάλιστα. Όταν ήσταν υπουργός,
λαμβάνατε καταγγελίες για έλλειψη διαδρομικό δίκτυο, για προβλήματα στην σήμανση, για προβλήματα γενικώς. Ναι, υπεραλαμβάνατε. Όχι, δεν λάμβανε καταγγελίες. Δεν λάμβανε. Είχα άποψη εγώ ίδιος. Πηγαίνατε σε αυτοπροσώπος, δηλαδή καλούσα τις φορείς. Όχι μόνο, το επαναλαμβάνω πέμπτη φορά. Καλούσα κάθε 20, 25, 30 μέρες τους υπευθύνους και τους ζητούσα να επαγρυπνούν σε καθημερινή βάση, να είναι όλοι παρόντες το πρωί στον πύργο ελέγχου κάτω στην πλατεία Καραϊσκάκη, στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ, έτσι ώστε να αποφεύγουμε και τα μικρά ατυχήματα τα οποία συνέβαιναν τότε, τα μικρά, πολύ μικρά σποραδικά ατυχήματα, κάποιοι εκτροχιασμοί. Κατά την άποψή σας, ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια βασικά έτσι. Και ακόμα δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ένα αξιόλογο στο δρομικό δίκτυο. Εχθές ο κύριος Ρέπας που τον ρώτησα, μου είπε ότι είναι περισσότερο θέμα, λέει, αναγλύφου και τουρισμού και τουριστικής αξιοποίησης και θέμα πολιτικής βούλησης. Εσείς τι θεωρείτε, είναι θέμα αυτών των παραγόντων ή είναι θέμα μιας υποβάθμισης του δικτύου από τις κυβερνήσεις και τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες? Τι νομίζεις συνεισέφερε σε αυτό το θέμα? Εκτίμηση είναι, δεν είναι λόγο απόψη. Αν ρωτάτε πολιτικά, ναι, να σας πω, ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να γίνει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο σχετικά με την εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα. Ένα ζήτημα δηλαδή πολιτικής αξιολόγησης. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς εξελίχθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο και ταυτόχρονα οι οδικές μεταφορές. Καλώς, εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη. Ο λόγος τώρα στην κυρία Πέρκα από την Αριστερά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για πολλωστή φορά θα δηλώσω ότι σε αυτή την Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, προσπαθείτε η συγκάλυψη του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, του εγκλήματος. Εγώ προσπαθώ. Όχι, όχι, εσείς, δεν απευθύνθηκα. Απλώς σας χαιρέτησα με έναν τρόπο. Και έγινε και μια κοινική δήλωση από τον κύριο Μαρκόπουλο και εμείς θεωρούμε ως Νέα Αριστερά ότι ελάχιστη κοινή σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών και στις οικογένειες των θυμάτων είναι η απομάκρυνσή σας από την Επιτροπή, κύριε Μαρκόπουλε. Οτιδήποτε λιγότερο μετατρέπει την προσβολή πια σε κυβερνητική γραμμή. Πραγματικά από την αρχή της λειτουργίας της Επιτροπής παρακολουθούμε ένα έργο συγκάλυψης σε κάθε επίπεδο, ξεκινώντας... Κύριε Υπουργέ, έχουμε εξετάσει, να φανταστείτε, ανθρώπους οι οποίοι πια δεν θυμούνται τίποτα γιατί έχει περάσει και η ηλικία και τα χρόνια. Και εδώ έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα και δεν ξεκινήσαμε από το τώρα να δούμε πού πάει. Επομένως, αυτό το καταθέτουμε ως Νέα Αριστερά και θα προχωρήσω στην εξέταση του μάρτυρα. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που αφορούν στην ιστορία του σιδηρόδρομου στη χώρα, που πολύ σωστά έχουμε πει όλοι μας πάρα πολύ καιρό τώρα, για τα χιλιάδες πακέτα που δεν πήγαν. Εγώ δεν θα πω ότι φαγώθηκαν όλα. Εγώ θα πω ότι δεν υπήρχε λογική στη χώρα η στρατηγική να αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος, παρά είχαμε τους αυτοκινητόδρομους κτλ. Αλλά ας μην πάω σε αυτά, γιατί εσείς πραγματικά είστε ο πρώτος μάρτυρας που μπορούμε να πούμε ότι ακουμπάει κάπως, γιατί είναι μια σύμβαση του 2014, ακουμπάει κάπως, πλησιάζουμε λίγο στο να ασχοληθούμε πραγματικά τι συνέβη σε αυτό το δυστύχημα, που όπως πολύ σωστά είπατε και ξεκινήσω από αυτή την ερώτηση, εάν θεωρείτε ότι η έλλειψη ο χειρισμός από το σταθμάρχη, αλλά και η έλλειψη του δεύτερου σταθμάρχη, η μη λειτουργία του δευτεροβάθμιου οργάνου στην Καρόλου, η μη αποκατάσταση της ζημιάς της Λεντίκης της Λάρισας από το 19 και μετά, που κόστιζε μόνο 5.000 και δεν έγινε ποτέ, και η μη χρησιμοποίηση του GSMR που είχε παραδοθεί και είχε γίνει και πιλωτική δοκιμή, εάν είναι, και βεβαίως και η Σύμβαση 717 που δεν ολοκληρώθηκε θα δούμε, εάν είναι παράγοντες που συντρέξαν όλοι μαζί και είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Έχω απαντήσει ήδη, κυρία Πέρκα. Και είπα ότι ένα ατύχημα είναι πολύ παραγωγικό. Μπορεί να συνέβει ένα ατύχημα και έχουν συμβεί ατυχήματα ακόμα και όταν λειτουργούν πλήρως τα συστήματα, γιατί τα συστήματα συνήθως λειτουργούν σωστά. Αυτοί που συνήθως παρουσιάζουν αδράνειες και προβλήματα είναι οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ να γνωρίζω τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθησαν όλες αυτές. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, ξέρετε όμως τι έλειπε, σε αυτά επιμένω εγώ. Ναι. Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, το GSMR, ναι, το πρωτοδευτεροβάθμιο στη Καρόλου και ο κακός σταθμάρχης και η έλλειψη του δεύτερου. Όταν αυτά κάνουμε όλα αυτά τα συστήματα, τα κάνουμε για να ενισχύσουμε τη λειτουργία και την ασφάλεια.
να βελτιώσουμε. Σωστά. Βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν συμβαίνει ένα ατύχημα στο οποίο σκοτώνονται, χάνονται τη ζωή τους με τρόπο τόσο τραγικό τόσοι άνθρωποι, το να τοποθετείται κανείς τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορώ να το καταθέσω αυτό. Αρνούμαι να το καταθέσω, διότι είναι κάτι το οποίο ερευνάται αυτή τη στιγμή από τους κατεξοχήν αρμοδίους, σύμφωνα με το Σύνταγμα αυτής μιας δημοκρατικής πολιτείας, που είναι οι δικαστές. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς να. Σε μεγάλο πόρισμα, αλλά ρωτάμε μια εμπειρία, αν μπορούμε να πούμε ότι όταν να αξιολογήσουν όλες τι δικλείδες ασφαλείας, είναι σαφές ότι θα γίνει ατύχημα. Δυστύχημα. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί είπατε για πολλά έργα που γίνανε, δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν θα επιμείνω. Σημασία έχει ότι πραγματικά το 2015 δεν υπήρχε πουθενά τηλεδιοίκηση ή τη ΕΣ, πουθενά σηματοδότηση. Και επίσης αναφερθήκατε κι εσείς, όντως την περίοδο 2005-2010 είχαν βανδαλιστεί και κλαπεί από άκρους άκρου τα πάντα. Μιλήστε για δολιοφθορά. Εγώ ρωτάω, ποιος στέει που δεν υπήρχε φύλαξη του δικτύου? Ποιος έχει αυτή τη τεράστια ευθύνη να λαιλατηθεί από άκρους άκρους το δίκτυο? Αυτό. Επαναλαμβάνω. Συνέβαιναν διαρκώς σε διάφορα σημεία και διαχρονικά κλοπές. Προσωπικά ασχολήθηκα όταν ήμουν και στο ένα Υπουργείο και περισσότερο στο άλλο που έμεινα περισσότερα χρόνια, με ειδικές ομάδες. Μπορείτε να τα ανατρέξετε να βρείτε με πόσες συλλήψεις έγιναν οργανωμένων ομάδων, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είχε μια συνέχεια. Δεν είχε αποτέλεσμα. Ναι. Δεν είχε αποτέλεσμα. Ωραία. Τώρα θα πάω λίγο στην 717, γιατί εκεί έχετε μία εμπλοκή με την υπογραφή της. Κύριε Υπουργέ, έχει αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος ότι το 2017-2014 υπογράφηκε μία σύμβαση η οποία ήταν προβληματική. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει η ΕΔΕΛ. Δεν ξέρω, γνωρίζετε τα ευρήματα της ΕΔΕΛ? Έτσι. Κακή σύμβαση με πλημελείς μελέτες της περίοδου 12-14 και η μη κατάθεση από τους αναδόχους δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την δανειοπάροχο εταιρεία Άρστον, πώς θα υπογράψει τις μελέτες κτλ. Και μάλιστα το πρόστιμο αναφέρθηκε πριν, το είπα και χθες, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ανεκλήθη όταν πια η κοινοπραξία κατέθεσε τις μελέτες υπογεγραμμένες. Αυτό είναι πρόβλημα της σύμβασης. Και ξέρουμε πολύ καλά, θέλω να μου πείτε κάτι γι' αυτό, ότι όταν μια σύμβαση είναι κακή, δεν μπορεί να εκτελεστεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάνετε μια διατύπωση, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Εσείς λέτε ότι υπάρχει μια κακή σύμβαση. Πουθενά δεν αναφέρεται. Προβληματική. Αυτό. Ούτε προβληματική. Πουθενά. Ανατρέξτε να βρείτε αν υπάρχει η λέξη προβληματική. Ωραία. Εγώ θα σας παραπέμψω ουσίας. Κάπου αλλού. Πλημελείς όχι, μελέτες όμως αναφέρονται. Όχι. Ακούστε με λίγο. Παρακαλώ. Πουθενά δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει αναφορά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία λέει ότι αυτή η σύμβαση ήταν υποφελία του δημοσίου. Ρητά αναφέρεται σε αυτό. Η ΕΔΕΛ. Λοιπόν, η Αρχή Διαφάνειας, σας είπα. Ναι, σας ρωτάω για την ΕΔΕΛ. Η ΕΔΕΛ. Άρα δεν έχουμε κακή σύμβαση, λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Όχι, έχουμε και συνέχεια. Όχι. Μισό λεπτό. Υπάρχει. Δεν έχουμε κακή σύμβαση. Ωραία, λοιπόν. Λέτε εσείς. Λοιπόν. Όχι, δεν λέω εγώ. Το λέει η Αρχή Διαφάνειας. Δεν λέει και κάτι άλλο. Και ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Δεν θα το λύσουμε τώρα, λοιπόν, αυτό. Εγώ λέω ότι είναι κακή, λοιπόν, και πλημελής και πρόχειρη στο πόδι. Εδώ, και άλλο εξυπηρετούσε. Εδώ μιλάμε με σαφήνεια. Δεύτερον, η ΕΔΕΛ έχει εντοπίσει ένα θέμα. Ένα θέμα και μόνο. Δύο, τουλάχιστον. Λοιπόν, το ότι κάποια υλικά δεν υπήρχαν στην αγορά. Δεν υπήρχαν στην αγορά. Mm. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Όμως, υπήρχε μέσα στην συγγραφή υποχρεώσεων, υπήρχαν επίσης σαφή χρονοδιαγράμματα. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω και να κάνω ανάλυση τι έφταιξε, γιατί δεν με αφορά, δεν με αφορά ως μάρτυρα εννοώ, δεν με αφορά ως πολιτικό ή πολίτη, αλλά δεν θέλω να μπω στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, θα μπορούσα να σας απαντήσω πολλά, αλλά δεν θέλω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ότι συμβατικά, ακόμα και για αυτά τα στοιχεία, οι εξοπλισμοί που ήταν εκτός παραγωγής, είχαν λάβει σχετική πρόνοια τα άρθρα της σύμβασης, καθώς προέβλεπαν ότι τυχόν, μεριτά αναφέρεται αυτό, γι' αυτό δεν ήταν κακή η σύμβαση,
τυχόν εξοπλισμός ή εργασίες που καθίσταται απαραίτητες για την πλήρη και κανονική λειτουργία της σηματοδότησης ή προκύπτει κατά την πορεία του έργου μετά την διαπίστωση του είδους ή της κατάστασης του υφισταμένου διατιθέμενου εξοπλισμού, θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή, ενώ το σχετικό τίμημα, έχει μεγάλη αξία αυτό που θα πω τώρα, ενώ το σχετικό τίμημα ήταν συνυπολογισμένο. Δηλαδή, όταν έκανε την προσφορά του ο εργολάβος, αυτός έλαβε υπόψη του ότι υπάρχουν πιθανά μηχανήματα, εξοπλισμοί που ήταν εκτός παραγωγής. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ήταν σαφή όλα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εφαρμόστηκαν, αλλά αυτό είναι μια άλλη... Όχι, δεν θα συμφωνήσω και μου επιτρέπετε να απαντήσω και ως ένας μια μηχανικός που έχω και μια εμπειρία σε συμβάσεις και έργα. Δεν είναι δυνατόν να υπογράφεις μια σύμβαση. Αυτό το βάζουμε στη συμβάση γιατί μπορεί στην πορεία και εξέλιξη του έργου όντως να γίνει παροχημένο. Όχι όταν κάνεις σήμερα τη σύμβαση και σήμερα τα υλικά δεν μπορούν να υποστηριχθούν. Προσέξτε κύριε Υπουργέ, έπρεπε να μπορούν να υποστηριχθούν για 15 χρόνια. Όχι σήμερα. Όταν υπογράφω σήμερα λοιπόν μια σύμβαση. Έβρισκε λοιπόν άλλο. Πρέπει η σύμβαση να περιγράφει υλικό που σήμερα μπορεί να υποστηριχτεί για 15 χρόνια. Το αν μετά τα 15 ή κάτι αλλάξει την αγορά, εκεί μπαίνει αυτή η όρος της σύμβασης πραγματικά για να προφυλαχθεί το έργο. Άρα ήταν κακιά. Γι' αυτό και επέβαλε 2,5 εκατομμύρια πρόστιμο στην Εργοσέ που εκτελούσε πλημελή σύμβαση. Όχι γι' αυτά. Όχι γι' αυτό. Αυτό λέει η ΕΔΕΛ. Η ΕΔΕΛ επέβαλε πρόστιμο διότι. Και για τις υπογραφές βέβαια. Η ΕΔΕΛ, κοιτάξτε εδώ. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αναφέρεστε εδώ μέσα με τρόπο τόσο ανακριβή σε αυτά που έχουν συμβεί. Άμα θέλετε να πάμε σε εκείνη την περίοδο... Να δούμε το ιδεοπόρισμα της ΕΔΕΛ. Άμα θέλετε, λέω, να πάμε σε εκείνη την περίοδο, ειλικρινά σας λέω ότι δεν θα είστε σε καλή κατάσταση. Τι και εννοείτε, αν και έχετε κύριε φύγει Υπουργέ, τώρα, εγώ δεν ελέγχομαι. Έχετε φύγει από το κόμμα... Στο οποίο κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, απαντήστε σε αυτό που σας λέω. Ξέρω από συμβάσεις. Υπογράψτε μία σύμβαση που περιέγραφε υλικά που δεν υπήρχαν τότε στην αγορά. Πάμε. Και κόλλησε ολόκληρη σύμβαση. Το πρόστιμο αφορούσε. Και ούτε τις υπογραφές. Το πρόστιμο της ΕΔΕΛ αφορούσε την μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ούτως ώστε να υποβληθούν γρήγορα οι μελέτες από τον. Υπογεγραμμένες. Από τον εργολάβο, από την εταιρεία που ανέλαβε. Την εργασία αυτή, το Μίκε Άλστομ, και αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που όταν είχε λήξει ο συμβατικός χρόνος το 2016, δεν είχαν καν υποβληθεί οι οριστικές μελέτες. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η δικιά σας πραγματικότητα, γιατί έχω το πόρισμα. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η οποία βεβαίως αναφέρει το θέμα με την δανειοπάρκο την εταιρεία Alstom, αλλά βεβαίως αναφέρεται σε πλημελείς μελέτες της περίοδου 12-14 σαφέστατα και επίσης επέβαλε πρόστιμο για, για άλλες αυτές. Και βεβαίως πουθενά δεν έλεγε καθυστέρηση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ελέγξαν, υπήρχαν επιτροπές. Έτσι γίνονται οι συμβάσεις. Και δεν ελέγξαν καν αν αυτά τα υλικά υπάρχουν στην αγορά και αν μπορούν να υποστηριχθούν για 15 χρόνια και επιμένω στην υποστήριξη. Πάμε παρακάτω όμως. Κρινόμαστε από τις απαντήσεις και από τις ερωτήσεις. Το άλλο θέμα σοβαρό, γιατί υπεγράφει η Σύμβαση 10.005, η CTCS, το 2017, αφού αναγκαίο προεπαιτούμενο για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει, είναι να υπάρχει σηματοδότηση που δεν υπήρχε και διπλή γραμμή όπως αναφέρθηκε. Αυτό τη γνώμη σας θέλω, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρετε, ωραία. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται η καθυστέρηση της 7-17? Κοιτάξτε, δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό το ζήτημα. Δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά, αν και τα μελέτησα, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα, διότι αφορά περίοδο, θέλω να είμαι πολύ υπεύθυνος απέναντι στην Επιτροπή, αφορά περίοδο που ήταν μια άλλη κυβέρνηση, άλλες διοικήσεις και υποθέτω ότι θα έρθει η ευκαιρία, θα δοθεί ευκαιρία στην Επιτροπή σας όταν θα κληθούν οι αρμόδιοι και οι υπουργοί και διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι να τους ρωτήσετε. Ναι. Εντάξει, να σας πω εγώ λίγο ότι το 2017 φάνηκε μετά από όλα αυτά που είπαμε με τη σύμβαση ανάγκη σύνεψη πληρωματική σύμβαση, αυτό είναι σύνηθες. Και το ελεγκτικό συνέδριο την ενέκρινε τον Αύγουστο του 2018. Οι μελέτες κατέθηκαν υπογεγραμμένες τον Ιούλιο του 2019.
Και η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε το Μάιο του 2021, δύο χρόνια μετά. Αυτό είναι μια καθυστέρηση τη προηγούμενη κυβέρνηση, όχι τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ενώ θα τα πούμε όμως με του αρμόδιου, αφού δεν θέλετε να τοποθετηθείτε. Τώρα έχω ένα ερώτημα γενικότερο. Θα ήθελα να ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι που επέβαλαν τον διαχωρισμό των εταιριών το 2010. Τότε είχαμε και μία ιστορία με την ΟΣΕ και πώς θα χωριστούν οι αρμοδιότητες για να αναλάβει ο καθένας το κομμάτι του κτλ. Και σήμερα ακούμε για το νέο ΟΣΕ, επιβάλλουν δηλαδή ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη σημερινή συγχώνευση όταν πρώτου δυστυχήματος είχε υπάρξει νόμος με αντίθετο περιεχόμενο. Αυτό τώρα πραγματικά είναι μια ειλικρινή μου απορία. Εσείς τι υποστηρίζετε ότι είναι σωστό? Ακούστε, το πριν της Νέας Δημοκρατίας ή το τώρα? Αν και δεν είναι τώρα της παρούσης, ούτε επειδή έχω άποψη. Μιλάμε εδώ, έχουμε μιλήσει για την ιστορία του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα εδώ μέσα. Το 2010 υπήρξε μια προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες. Δηλαδή, άλλος είναι ο διαχειριστής γραμμής. Άλλο αυτό. Όχι, λέει, και άλλος είναι ο κατασκευαστής, αυτός που ασχολείται με την κατασκευή. Και άλλος είναι αυτός που διαχειρίζεται την κίνηση. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο νέος ΟΣΕ που δημιουργείται ουσιαστικά προσπαθεί να ενοποιήσει μια σειρά από πράγματα, αλλά αυτές οι τρεις βασικές λειτουργίες και πάλι είναι απολύτως διαχωρισμένες. Ναι. Έτσι. Δεν μιλάω για αυτό ο διαχωρισμός υποδομής και μεταφορικού έργου. Μιλάω για τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων ΟΣΕ που υπήρχε μεγάλη εμπλοκή και δούλεψαν και εκεί οι επιτροπές για να γίνει η ενοποίηση. Και μετά το δυστύχημα, λέω εγώ, ξαφνικά εμφανίζεται ένας νέος ΟΣΕ που ξαναμπερδεύει τις αρμοδιότητες ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ, να το πω απλά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν το ξέρω. Εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Πέρκα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Οικονομόπουλο από το κόμμα της Νίκης. Καλημέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά. Άκουσα λίγο πριν και με πολύ ενδιαφέρον να λέτε ότι επί εποχή σας και πάντα όταν ήσασταν σε ένα Υπουργείο καλούσατε κάθε 20 μέρες όλους τους αρμόδιους, τους συναρμόδιους και είχατε πάντα προσωπική άποψη για να αποφεύγονται και τα παραμικρά ατυχήματα και να μην δημιουργούνται τα παραμικρά προβλήματα. Σωστά κατάλαβα. Στις 29 Ιουλίου η προσωπική εποπτεία έτσι και η άμεση... Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Ωραία. Στις 29 Ιουλίου του 2019 διαπιστώθηκε πυρκαγιά στο κέντρο ελέγχου στο κτίριο σηματοδότησης και εκτίθεται το κέντρο τηλεδιοίκησης εκτός λειτουργίας. Δεν προκλήθηκαν ζημιές, συνέχισαν τα τρένα να λειτουργούν κανονικά. Έπεσε στην αντίληψή σας και τι κάνατε? Είστε ο αρμόδιος υπουργός ήδη 20 μέρες. Το 19 λέτε? Βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Έχετε ορκιστεί στις 9 Ιουλίου του 2019 υπουργός προστασίας του πολίτη και σε 20 μέρες γίνεται πυρκαγιά και ενημερώνεται η πυροσβεστική που είναι υπό τη δικαιοδοσία σας. Το μάθατε, δεν το μάθατε και τι κάνατε? Ήταν ένα έργο που αφορούσε την πυροσβεστική. Δεν το ξέρω, κύριε. Δεν το ξέρετε? Δεν είστε αρμόδιος να το ξέρετε? Όχι. Μάλιστα. Δεν είστε υπεύθυνος δηλαδή για την εφαρμογή του κανονισμού ασφαλείας? Υπάρχει αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για την εφαρμογή του κανονισμού ασφαλείας. Παραλαμβάνω και πάλι. Υπάρχει αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος και σήμερα και χθες και προχθές. Ο οποίος είναι αρμόδιος να ελέγχει και υπάρχει και επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων περιστατικών εμπρισμών και γενικά των πυρκαγιών. Άρα λοιπόν δεν είναι δουλειά του Υπουργού. Άρα θεωρείτε ότι είναι ασήμαντη λεπτομέρεια το γεγονός ότι καταστρέφεται το κέντρο? Εσείς το λέτε αυτό, ότι είναι ασήμαντη? Όχι, μου λέτε λοιπόν ότι αυτό, ρίχνετε τις ευθύνες στην πυροσβεστική και μου λέτε ότι εσείς δεν στην χώρα αυτή υπάρχει σύνταγμα, υπάρχει σύνταγμα και θεσμοί. Ναι, λοιπόν. Αλλά υπάρχει ένας κανονισμός ασφαλείας, τον οποίο σε εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, πάλι εσείς το 2019 έχετε ενσωματώσει το ελληνικό δίκαιο. Εφαρμόστηκε κάτι από αυτόν τον κανονισμό ασφαλείας? Αυτό
να καλέσετε τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκείνη την εποχή και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες να σας απαντήσουν τι ακριβώς, ποιο ήταν το πόρισμα που έβγαλαν από την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Το έχω εδώ το πόρισμα, μην χρειάζεται, θα σας το δείξω παραπέρα. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, όταν έρχεστε μας είπατε προηγουμένως ότι με βάση τον ισχύοντα κανονισμό ασφαλείας θα έπρεπε να έχουν σταματήσει τα τρένα λόγω επισφαλού σιδηροδρόμου. Τουλάχιστον μέχρι να συμμερίζεστε την άποψη ότι από την ώρα που έχει καεί το κέντρο τηλεδιοίκησης για λόγους ασφαλείας και κατά εφαρμογή του κανονισμού θα έπρεπε να σταματήσουν να κινούνται τα τρένα. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε. Ούτε έχω εκτίμηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν το ξέρετε. Όταν οδηγείς έναν πολίτη υπό τις ανωτέρως συνθήκες παραπλάνησης, διότι παραπλάνηση είναι αυτό, να έχει ο άλλος την πεποίθηση ότι μπαίνει σε ένα τρένο ασφαλές και το τρένο να είναι κάθε άλλο παρά ασφαλές. Έτσι. Πέστε μου, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν μονοπολιτικές ευθύνες ή κατά την άποψή σας ως νομικού υπάρχουν και ευθύνες με ενδεχόμενο δόλο? Εντάξτε, έχω απαντήσει νομίζω 10 φορές αυτό το ερώτημα. Αν μπαίνατε στον κόπο να απαντήσετε και μία 11η, θα το εκτιμούσα. Δεν άκουσα απάντηση σχετική, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το αποδεχτώ για να μην χάνουμε χρόνο. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, είστε τώρα και εύχομαι καλή επιτυχία στη θητεία σας και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η ιατροδικαστική υπηρεσία υπάγεται στη δικαιοδοσία σας? Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εσείς δεν είστε συναρμόδιος σε σχέση με τα αδικήματα τα οποία διαπράττονται και τον έλεγχο των αδικημάτων? Καθόλου, καθόλου. Ωραία. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, μόλις φύγετε από εδώ και τελειώσει η εξετασή σας σε λίγο, να βοηθήσετε το έργο της Επιτροπής, διότι αν δεν γνωρίζετε, από τις 15 Νοεμβρίου έχουν βρεθεί λείψανα και γενετικό υλικό και 2 μήνες τώρα η Επιτροπή μας δεν έχει το πόρισμα των λείψανων. Μια χαρά, θα ελέγξουμε ποιος είναι αρμόδιος, κύριε Πρόεδρε. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, αν κατά τη γνώμη σας θεωρείτε ορθό, σε ένα δυστύχημα που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, να έχουν φτάσει 15 Νοεμβρίου και ακόμα να βρίσκουν λείψανα. Και αν αυτό δείχνει πλημέλεια ή όχι στην έρευνα των αρμοδίων. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά. Δεν γνωρίζετε τα περιστατικά. Δεν πειράζει. Εγώ θα σας ρωτάω και ό,τι γνωρίζετε θα μου λέτε. Θέλω να μου πείτε, όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα το αεροπορικό της Ήλιος το 2005, που βγήκε αυτό το πόρισμα του άξιου Τσολάκη που έμεινε στην ιστορία, μια ευρύτερη περιοχή, όπως όλοι ξέρουμε, είχε αποκλειστεί. Και θέλω να μου πείτε γιατί δεν έγινε το ίδιο και εδώ πέρα. Παραμπήγανε και αρχίσαν να ασφαλτοστρώνουν. Δεν γνωρίζω, κύριε συνάδελφε, δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γνωρίζετε για το ειδικό σχέδιο, αφού επιμερών σας έχει εκπονηθεί. Το καταθέτω και στα πρακτικά. Το ειδικό σχέδιο εκπόνησης διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Γιατί δεν εφαρμόστηκε? Τίποτα δεν εφαρμόστηκε. Παρακαλώ για να μην ενοχλώ και λέει ο πρόεδρος, το κάνω για σοου, να κατατεθεί στα πρακτικά το ειδικό σχέδιο το οποίο έπρεπε να έχει εφαρμοστεί διαχείριση ανθρώπινων απολειών. Και για να μην χάνω το χρόνο μου, να μου πείτε σας παρακαλώ πολύ γιατί δεν εφαρμόστηκε. Αν ξέρετε, αν δεν ξέρετε, πάμε παρακάτω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Με τη σημερινή σας ιδιότητα ως Πρόεδρος Προστασίας του Πολίτη, αν συνέβαινε ένα παρόμοιο περιστατικό, θα φροντίζατε να αποκλειστεί αμέσως ο χώρος και να φροντίσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια να κάνουν όλες τις έρευνες και δειγματοληψίες, όπως ορίζει ο κανονισμός? Δεν θα φρόντιζα εγώ, θα φρόντιζαν οι υπηρεσίες μου. Ναι, εσείς θα δίνατε σχετική εντολή. Αναλαμβάνω. Έπρεπε να φροντίσουν, θα φρόντιζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Εσείς δηλαδή σαν αρμόδιος υπουργός, γιατί μας λέει ο κύριος αγοραστός ότι την 1η Τρίτου έγινε διάσκεψη στην οποία ήταν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, ο Υπουργός Υγείας, ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας κλπ. Λοιπόν,
Δεν θέλω να μπλε. Μόνο μία μικρή παρατήρηση, δεν θα πάρω από το χρόνο σας και ό,τι χρειαστεί θα σας το προσθέσω. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει έρθει ως αρμόδιος υπουργός μεταφορών υποδομών την περίοδο 2013-2015. Τον ρωτάμε, το λέω και για τη δική σας οικονομία του χρόνου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά τον ήταν ρωτάμε και για όλη την κυβερνητική λειτουργία και ήταν να μιλάμε για όλα τα υπουργεία τα οποία εμπλέκονται. Λες και εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα υπουργεία. Νομίζω καταλαβαίνετε και τη χρησιμότητα της παρουσίας του λόγω της υπουργικής του θητείας 2 χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα. Σας απαντήσω, απλά μια, για ναι, να μην χάνουμε αν χρόνο. Μου επιτρέπετε να σας απαντήσω λοιπόν. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε την τιμή να είναι από τις 9 Ιουλίου του 19 μέχρι τις 31 Αυγούστου του 21 υπουργός προστασίας του πολίτη. 20 μέρες μετά καίγεται το κέντρο τηλεδίκησης, το οποίο σύμφωνα με το πόρισμα Γεραπετρίτη είναι στην ουσία η αιτία που χάθηκαν 57 ζωές. Μη μου λέτε λοιπόν ότι είναι άσχετη η ερώτηση. Δεν ήμουν υπουργός τότε. Ήμουν υπουργός τότε. Είσαστε υπουργός, βέβαια. Όταν κάηκε το κέντρο τηλεδίκησης. Νόμιζα λέτε για το ατύχημα. Να μην σας ρωτήσουμε. Για το ατύχημα. Ναι, επαναλαμβάνω. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις εδώ, ο αρχηγός της πυροσβεστικής είναι εδώ, ή ο τωρινός ή ο προηγούμενος, καλέστε τον μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα να τους ρωτήσετε. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένας κανονισμός ασφαλείας που είναι υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Πέστε μου σας παρακαλώ, πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι δεν έγινε δειγματοληψία για χημικές ουσίες στα συντρίμια παρά μόνο στις 29 Μαρτίου και μετά, ενώ από όλα τα βίντεο είναι προφανές ότι υπήρξε έκρηξη έφλεκτου υλικού? Ναι, με ρωτάτε πάλι για ανακριτικές πράξεις για τις οποίες δεν γνωρίζω και δεν έχω δικαίωμα να τοποθετούμε. Ναι, αλλά έτσι, είστε τηρώντας, τους βασικούς κανόνες της δημοκρατικής μας πολιτείας, ότι η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη θεμελιώδης αρχή σε αυτόν τον τόπο και οφείλουμε να τη σεβόμαστε. Μάλιστα. Για να τη σεβόμαστε λοιπόν, να σας ρωτήσω, αυτή η έρευνα για το δυστύχημα των Τεμπών ανατέθηκε σε 4 πυρονόμους. Θεωρείτε ότι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν θα έπρεπε να έχει μπει ένας αξιωματικός? Εσείς, αν είχατε την ευθύνη, δεν θα είχατε βάλει ένα αξιωματικό να ερευνήσει μια τόσο σοβαρητική υπόθεση? Είναι σε θέση 4 πυρονόμοι να έχουν τη γνώση και τη σοβαρότητα για να αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική υπόθεση? Συγγνώμη, δεν παίρνω θέση σε αυτό, αλλά πυρονόμοι αξιωματικοί είναι. Είναι υπαξιωματικοί και με ελάχιστη εμπειρία. Εξαρτάται τι εμπειρίες έχουν. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί έχουμε βίντεο μόνο από την εμπορική αναξιοστοιχεία, ξέρετε, και δεν έχουμε καθόλου βίντεο από την εμπορική? Δεν το ξέρω. Γιατί μας είπε ο κύριος Τερεζάκης ότι μετά από 15 μέρες διαγράφτηκαν, λέει, όλα τα βίντεο. Το όχι αυτό το ξέρετε? Και δεν είχε φροντίσει κανείς για τη διατήρησή τους? Όχι, κύριε συνάδελφε, δεν το ξέρω. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, πού αποδίδεται τη βιασύνη απομάκρυσης των βαγονιών, όταν ακόμα και σήμερα, 10 μήνες μετά, όπως σας είπα, βρίσκονται λείψανα των ανθώων ανθρώπων? Με ρωτάτε πάλι για πραγματικά περιστατικά. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό ήταν σωστή ενέργεια ή λάθος? Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν έχω παρακολουθήσει, δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να καταθέτω ως μάρτυρας για πραγματικά περιστατικά στα οποία έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι. Ναι, έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι, αλλά οι οικογένειές τους, όταν υπάρχει ακόμα ένας αγνοούμενος, έχουν δικαίωμα, έτσι, να βρουν τον άνθρωπό τους, απολύτως, να τον θάψουν. Έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος πάει και μπαζώνει τη δεδομένη στιγμή που μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2023 έχουν απομακρυνθεί όλα τα βαγόνια, ποιος ο λόγος να πάνε να πάρουν τα χώματα και να πάνε να ρίξουν άσφαλτο, να ασφαλτοστρώσουν και να κάνουν έργα καλοπισμού? Μήπως μόνο για να κάνουμε σοου στις εκλογές, ότι όλα είναι πικομπέλο που ερχόντουσαν ένα μήνα μετά?
Δεν έχετε άποψη. Συμφωνούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν δικαίωμα να βρουν τα οστά των ανθρώπων τους να πάνε να τα θάψουν. Υπάρχει λοιπόν εδώ έγγραφο της εισαγγελίας Λάρισας που λέει ότι βρέθηκε υπόλοιμα τμήμα οστού και ιστού, έτσι, το οποίο πάει στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας για ανάλυση και εξέταση. Επαναλαμβάνω, στο βαθμό που η ιατροδικαστική υπηρεσία, όταν πρόκειται για εξιχνίαση εγκλημάτων ως προκειμένο, υπάγεται στη δικαιοδοσία σας, θα Όχι, παρακαλούσα... Όχι, δεν υπάγεται. Είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κύριε συνάδελφε. Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν γίνεται μια έρευνα από τους αστυνομικούς και από των εγκληματολογικών ερευνών, δεν υπάγεται. Εκεί ορίζεται αν είναι ιατροδικαστής ως πραγματογνώμονας, έτσι. Μάλιστα. Και για πέστε μου, οι πραγματογνώμονες, μια και το θέσατε εδώ που ορίστηκαν σε αυτή την υπόθεση, ορίστηκαν από το βιβλίο πραγματογνωμόνων, αν ξέρετε πόσοι ήτανε. Δεν γνωρίζω, κύριε συνάδελφε. Δεν ήμουν ούτε υπουργός τότε, ούτε δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Ήμουν εκτός βουλής, εκτός πολιτικής. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, που είστε υπουργός προστασίας του πολίτη, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες προτίθεστε να προβείτε για να βοηθήσετε να κλείσει αυτή η δικογραφία το ταχύτερο δυνατό και να πάει στη δικαιοσύνη? Αν, κύριε συνάδελφε, ζητούσε οποιοδήποτε όργανο της δικαιοσύνης να συνδράμει η ελληνική αστυνομία προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι αυτονόητο ότι θα το έκανε με απόλυτη αφοσίωση και απόλυτη προθυμία. Μάλιστα. Και σε σχέση με τα... με όλα αυτά, με τις ενέργειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία επίσης εποπτεύεται. Δεν άκουσα τι είπατε. Είπα για την πυροσβεστική υπηρεσία και όλα αυτά τα βαγόνια που φύγανε, που απομακρύνθηκαν από τον τόπο του. Επαναλαμβάνω, δεν... τουλάχιστον μία... Δεν εποπτεύω σήμερα τη δικαιοσύνη, την πυροσβεστική, με συγχωρείτε. Δεν έχω καμιά εποπτεία επί της πυροσβεστικής. Υπάρχει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι δεν τίθεται θέμα στη βάση των δικών σας αρμοδιοτήτων να γίνει μια ΕΔΕ για να δούμε αν όλοι ενήργησαν σωστά και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητά μου η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάγεται στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Δεν μιλάω μόνο προστασίας για την πυροσβεστική, μιλάω για γενικότερα για το επιτελικό κράτος και τον τρόπο που λειτουργήσε στο αυτό το τραγικό δυστύχημα. Περιμένετε απάντηση. Αν οποιαδήποτε, επαναλαμβάνω, συνδρομή ζητηθεί από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, δικαστικά όργανα και από την ελληνική αστυνομία, θα υπάρξει αμέσως ανταπόκριση, αφοσίωση σε όποια αποστολή της ανατεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Οικονομόπουλο. Λόγω στην κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι απουσίαζα στην αρχή της συνεδρίασης, διότι έπρεπε να είμαι στην Ολομέλεια για τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σε σχέση με τη ρήπανση, το διαχρονικό αυτό έγκλημα, τη ρήπανση του ποταμού Ασοπού. Ως προς τη σημερινή διαδικασία, θα ήθελα να ξεκινήσω θίγοντας τα κακώς κείμενα αυτής της Επιτροπής, έτσι όπως αναδεικνύονται κάθε μέρα, και στην επόμενη μέρα θα παίρνω το λόγο για να θίγω ό,τι ακριβώς έχει συμβεί στην προηγούμενη, μια που δεν έχω το λόγο διαφορετικά. Έμεινα άναυδη, κύριε Πρόεδρε, με την κρίση σας, ότι τον χαρακτηρισμό σας στην Επιτροπή μας που με περιλαμβάνει σε σχέση με το γούρι που έχει φέρει στα δύο μέλη του κόμματός σας που υπουργοποιήθηκαν. Το θεωρώ προσβλητικό και απέναντι σε μένα και απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και κυρίως το θεωρώ ύβρι απέναντι στους νεκρούς και στους συγγενείς τους. Δεν την αποδεχόμαστε τη συγγνώμη σας. Πέρα και έξω από αυτό, παραβιάζεται συστηματικά με έναν πολύ απροκάλυπτο τρόπο τις αρχές διοντολογίας και αμεροληψίας από θέση Προέδρου Επιτροπής. Και δεν σας επιτρέπω ούτε να με ξαναπροσβάλλετε, ούτε να με ξαναϋποτιμήσετε για το αν γνωρίζω ή όχι τον κανονισμό, για
το αν είμαι διαβασμένη βουλευτής ή όχι. Και σας προτρέπω να σταματήσετε να το κάνετε, διαφορετικά θα επανέρχομαι κι εγώ. Την ίδια βεβαίως συμπεριφορά και πρακτική ακολουθείτε, αφού ασκήσατε αυτή την πρακτική bullying και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όσο ήταν μέλος της Επιτροπής, και το συνεχίζετε αδιαλείπτως και μαζί μου. Προφανώς και σας ενοχλούμε. Αλλά οι λόγοι για τους οποίους το πράτετε είναι άλλοι. Και δεν σας επιτρέπετε, διότι γνωρίζετε πολύ καλά τον κανονισμό και συνεπώς μόνο δόλος υπάρχει στο γεγονός ότι και τον παραβιάζετε, παραβιάζοντας τις αρχές αυτές, αλλά και δίνεται τον διπλάσιο χρόνο στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσαβδαρίδη, κάτι που συνέβη χθες, τον διπλάσιο, υπερδιπλάσιο χρόνο, από ό,τι στους υπόλοιπους εισηγητές. Και ακολούθως μετά, όταν ήρθε η σειρά μου, στη δική μου εισήγηση, και αφού δεν μου δώσατε το λόγο στην αρχή της Επιτροπής για θέμα επί της διαδικασίας, κάνατε παρεμβάσεις και μετατοπίσατε τον μάρτυρα, τον κύριο Ρέπα, σε σχέση με ερωτήματα που είχα θέσει, παίρνοντας 4,5 περίπου λεπτά από τον χρόνο ομιλίας μου. Δεσμευτήκατε ότι αυτόν τον χρόνο θα μου τον αποδώσετε στο τέλος. 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο χρόνος, σύμφωνα με το χρονόμετρο, με προτρέψατε στο να είναι η τελευταία μου ερώτηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Άρα μείον 4,5 λεπτά από τον χρόνο που είχα δικαίωμα. Τελειώνω λοιπόν επί της διαδικασίας και θα έρθω στον κύριο μάρτυρα. Κύριε Χρυσοχοΐδη, με ένα πολύ προκλητικό τρόπο μας είπατε και έχετε επαναλάβει όση ώρα είμαι στην Επιτροπή ότι αυτό που συνέβη στα Τέμπη είναι ένα ατύχημα πολυπαραγωγικό. Ο κύριος Μητσοτάκης, σε ομιλία του στη Λάρισα στις 24 Φεβρουαρίου 2023, είχε δηλώσει ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος στην Ελλάδα ταξιδεύει στο πρώτο βαγόνι και μας σέβεται όλη η Ευρώπη, από λαθρεπιβάτης στην ευρωπαϊκή αμαξοστοιχεία. 4 μέρες μετά συνέβη το έγκλημα. Γιατί αυτό που συνέβη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετενέργεια ενός φρικαλαίου επικοδομήματος που δολοφονεί, έτσι όπως εκφράζεται, το διαχρονικό κράτος μέσα από ανύπαρκτη πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο επί σειρά δεκαετιών. Στη δική σας εποχή, από το 2013 έως το 2015, την 1η-1η του 2015. Σε ποιο βαγόνι ταξίδευε η Ελλάδα? Στο πρώτο, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός το 2023. Ακούστε, εδώ κλήθηκα από την Επιτροπή σας να καταθέσω ως μάρτης πραγματικά γεγονότα τα οποία γνωρίζω, τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Δεν ήρθα εδώ να κάνω πολιτικές κρίσεις ή αναλύσεις. Λοιπόν, και πάνω σε αυτά θα απαντήσω. Παρακαλώ πολύ, αν έχετε ερώτηση πάνω στα πραγματικά περιστατικά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είμαι έτοιμος να τα απαντήσω με ευθύνη και με βάση τον όρκο τον οποίο έδωσα. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Προχωρώ στην ερώτησή μου την επόμενη. Πώς αντιμετωπίσατε το φαινόμενο της συρρήκνωσης του ΟΣΕ με μείωση προσωπικού, προσωπικό το οποίο είχε την εμπειρία κάποτε και την τεχνογνωσία και θα μπορούσε αυτή να την έχει μεταλαμπαδεύσει σε επόμενη γενιά προσωπικού και υπαλλήλων, το οποίο όμως δεν συνέβη, γιατί με πολιτικές αποφάσεις αυτό το προσωπικό μετατάχθηκε και πλέον δεν υπηρετούσε στον ΟΣΕ. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό, αυτή την απώλεια παγίου κεφαλαίου, ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, στη δική σας θητεία? Η απώλεια του προσωπικού, η μείωση του προσωπικού, η δραματική μείωση του προσωπικού έγινε με βίαιο τρόπο από το 2010, με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις τις οποίες κλήθηκε να υπηρετήσει η χώρα. Και αυτό συνέβη, επαναλαμβάνω, βία, ξαφνικά, και ο ΟΣΕ έμεινε με κάτι με το μισό προσωπικό περίπου. Από τη δική μου την πλευρά το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία,
γιατί υπήρχαν, κατέθεσα εδώ στην αρχή, υπήρχαν προβλήματα λειτουργίας του δικτύου, ασφάλειας του δικτύου, υπήρχαν πολλά προβλήματα στην υποδομή, στην γραμμή δηλαδή, που διαχειριζόταν ο ΟΣΕ, με αποτέλεσμα πολύ τακτικά να συγκαλώσει σκέψεις των υπευθύνων για να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και επαγρύπνηση, γιατί συνέβαιναν πολύ μικρά σποραδικά ατυχήματα και έτσι ώστε να αποφεύγουμε ακόμα και αυτά και να λειτουργεί κατά το δυνατόν ένα δίκτυο το οποίο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση να λειτουργεί με ασφάλεια. Κύριε Χρυσογοίδη, εσείς είσαστε από τους υπουργούς που είχατε δηλώσει ότι δεν το διαβάσατε το μνημόνιο, αλλά το ψηφίσατε. Οι μνημονιακές υποχρεώσεις σε σχέση με τον ΟΣΕ, τι ακριβώς ήταν? Επειδή σας έκανα μια δήλωση στην αρχή, παρακαλώ πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί αυτό, εγώ δεν ήρθα για αυτό το λόγο εδώ και παρακαλώ πολύ, απαιτώ και εγώ όπως και εσείς απαιτήσατε την προηγούμενη σεβασμού, απαιτώ σεβασμό και παρακαλώ να το δείχνετε κιόλας. Κύριε Χρυσοχοίδη, επικαλούμε πραγματικά περιστατικά. Είναι δικές σας δηλώσεις, δεν είναι δική μου κρίση. Ποιο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο για την κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων στο έγκλημα σε ό,τι αφορά την καταγραφή των συνομιλιών? Δεν θα μπορούσε να έχει διαταχθεί η αποθήκευσή του σε υλικό μέσο που θα αποτελούσε περιεχόμενο της δικογραφίας? Έχετε διατελέσει πολλά χρόνια και υπουργός δημόσιας τάξης. Ποιο συνομιλιών εννοείται? Οι συνομιλίες οι οποίες εννοείται από συνομιλίες... το καταγραφικό αποσβέστηκαν. Την ημέρα του ατυχήματος εννοείται? Ναι, συνομιλίες οι οποίες 15 μέρες μετά με έναν αυτόματο τρόπο, αντί να έχουν κατασχεθεί και να έχουν αποθηκευθεί σε κάποιο υλικό για να αποτελέσουν μέρος της δικογραφίας, ποιο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο που θα έπρεπε να μεριμνήσει ώστε μετά από ένα τέτοιο φοβερό έγκλημα να έχουν διασωθεί σε κάποιο υλικό, σε κάποιο στικάκι για χρήση δικογραφίας αυτού του είδους συνομιλίες? Δεν γνωρίζω ακριβώς αυτό. Ποιο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο, ήταν το Μεταφορών ή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης? Καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Το Δικαιοσύνης, ποιο ήταν το αρμόδιο? Η γνώμη μου είναι ότι μάλλον ήταν ο εισαγγελέας. Οι δικαστικές αρχές οι οποίες επιλήφθησαν από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Στην εποχή τη δική σας υπήρχαν παράνομα φορτία? Είναι κάτι που έχετε απαντήσει ενδεχομένως στη διάρκεια της εξέτασής σας? Παράνομα φορτία, τι εννοείται? Παράνομα φορτία στα τρένα, στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες. Δένονταν πίσω τόνοι ολόκληροι με παράνομα φορτία και παράνομα βαγόνια? Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας στη διάρκεια της δικής σας θητείας? Το γεγονός ότι υπήρχε και τότε, γιατί αυτό συμβαίνει αδιαλείπτως και διαχρονικά σε όλα τα έτη, κλοπή τροχαίου υλικού. Και στη συνέχεια ακολουθούσε μια διαδικασία αυτό το υλικό, πολλές φορές ο χαλκός, να καταλήγει σε χιτήρια και να υπάρχουν κάποιοι κλεπταποδόχοι, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Πώς συνέβη, ενώ αυτά τα χιτήρια δεν είναι οπωσδήποτε πολλά σε όλη τη χώρα, γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Πώς συνέβη και δεν είχαν εντοπιστεί οι κακοποιοί, οι εγκληματίες, ώστε να πάψει να υπάρχει το φαινόμενο? Γιατί διαχρονικά ταλανίζεται η ελληνική κοινωνία και ο σιδηρόδρομος από τους κλεπταποδόχους και από τα χιτήρια, τα παράνομα λειτουργούντα χιτήρια? Γιατί δεν έχει μπορέσει η δημόσια τάξη? Εσείς, ως υπουργός δημόσιας τάξης, είσαστε επικεφαλής της ομάδας που εξάρθρωσε ολόκληρη 17 Νοέμβρη. Τα χιτήρια δεν μπορείτε να βρείτε? Εγώ δεν ήμουν 30 χρόνια υπουργός. Σας ενημερώνω ότι με πολλές ενέργειες που έκανα έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις και κλεφτών δολιοφθεραίων, αλλά και από αυτούς που είπατε που έχουν τα χιτήρια. Παράπονα υπαλλήλων σε σχέση με την ασφάλεια των σιτηροδρόμων είχατε δεχτεί εγγράφως ή προφορικά? Δεν χρειαζόταν να έχω παράπονα. Είχα ο ίδιος προσωπική άποψη. Γιατί επισκεπτόμουν συνεχώς, σχεδόν καθημερινά, λόγω αγωνίας μεγάλης στο δίκτυο. Γνωρίζετε πώς έχει αποδώσει δικαιοσύνη μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος για το έγκλημα των Τεμπών? Επαναλαμβάνετε, παρακαλώ. Γνωρίζετε με ποιον τρόπο μέχρι σήμερα το ελληνικό κράτος έχει αποδώσει δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών? Δεν γνωρίζω, δεν έχω καμία εικόνα των πραγματικών περιστατικών.
είμαι σίγουρος ότι το χειρίζεται η ελληνική δικαιοσύνη με τα αρμόδια όργανά της, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές και θα αποδώσει πλήρως τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα. Στην εποχή σας, οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες κινούνταν στο ίδιο ωράριο με τις επιβατικές. Το θυμόσαστε? Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Φλόρο. Χαίρετε, κύριε Χρυσοχοίδη. Γεια σας, κύριε Φλόρο. Την περίοδο των καθηκόντων σας έγινε μια προσπάθεια για ανάθεση εργολαβίας ή εργολαβιών συντήρησης και ανάταξης σιδηροδρομικού δικτύου. Και ως Υπουργείο επιλέξατε ένα μοντέλο που προέβλεπε ενιαία εργολαβία με σύμβαση υπηρεσιών, SLA, και όχι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Αναφέρεστε σε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε μια σκέψη από τότε, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτή η σκέψη. Μάλλον η αναζήτηση του τρόπου συντήρησης του δικτύου. Είχε ξεκινήσει από τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι, συνολικά. Ο κύριος Χατζηδάκης σκεφτόταν να γίνει μια συνολική εργολαβία με καινούργια υλικά κλπ. Αλλά αυτό δεν το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας τα πει και ο ίδιος. Η δική μου η προσπάθεια ήταν να, μαζί με τους συνεργάτες μου, να βρούμε έναν τρόπο ΣΔΙΤ να αναλάβουμε τη συντήρηση του δικτύου συνολικά, τη διαχείριση του δικτύου του ΟΣΕ, δηλαδή τα 600 χιλιόμετρα. Όμως αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ, διότι εγώ έφυγα. Και συνεπώς, σε ό,τι αφορά την διαχείριση της ανάταξης και αναβάθμισης και σηματοδότησης, υπήρχαν δύο σκέψεις. Ένα καινούριο απόλυτα έργο με καινούργια υλικά και ένα με την ανάταξη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι εγώ σας έδωσα τα λεφτά αυτά, σας τα έχω δώσει τόσες φορές, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναχρηματοδοτήσω το έργο από την αρχή και επελέγει αυτός ο τρόπος. Η σύμβαση 717 λοιπόν υπογράφηκε με ΣΔΙΤ. Όχι. Με τι υπογράφηκε? Σύμβαση 717 υπογράφει μια σύμβαση κλασική δημόσιο έργο. Υπήρχαν κάποιοι μηχανισμοί εποπτείας και λογοδοσίας υπό το Υπουργείο σας για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών λειτουργιών? Ήταν αυτοί οι μηχανισμοί, αν υπήρχαν, αποτελεσματικοί? Η ΡΑΣ δεν ήταν του Υπουργείου, ήταν εξάρτητη αρχή, ακόμα καλύτερα. Η ρυθμιστική αρχή λοιπόν σιδηροδρόμων είναι αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία, την ασφάλεια, την αδειοδότηση και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των σιδηροδρόμων στη χώρα. Θεωρείτε ότι η ΡΑΣ είναι αποτελεσματική? Θεωρώ ότι η ΡΑΣ είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, όπως όλες τις χώρες, οι κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Αυτό δεν μου απαντάει, είναι αποτελεσματική όμως. Εσείς δεν μπορείτε να μας απαντήσετε αν ήταν? Ναι, σας απάντησα, κύριε. Ήταν ο ρόλος της, η αποστολή της αυτή. Η αποστολή ήταν συγκεκριμένη. Αν ήταν αποτελεσματική ή όχι, δεν αυτό το... θα το κρίνουν τα αποτελέσματα. Διαβάστε τα πορίσματά της. Κάθε χρόνο κάνει report, οπότε θα μπορούσατε να δείτε τα αποτελέσματά της. Άρα δεν θέλετε να απαντήσετε κάτι πάνω σε αυτό? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μας είπατε και πριν, διερεύνησε και τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για τη Σύμβαση 717, όπως μάθαμε. Κατά τη θητεία σας, ποιες ενέργειες ελήφθησαν για να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι και να γίνει κατάλληλη χρήση αυτών των κεφαλαίων? Ακριβώς να αναταχθεί η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας με αυτά τα 42 εκατομμύρια, το τελικό προϊόν το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν ήταν ο καλύτερος τρόπος, ο οικονομικότερος τρόπος και ο ασφαλέστερος τρόπος να έχουμε λειτουργικό και ασφαλές και σύγχρονο δίκτυο. Δεν μου απαντήσατε βέβαια ποιες ενέργειες κάνατε για να διασφαλιστούν οι πόροι. Υπογραφή της σύμβασης. Μόνο υπογραφή της σύμβασης. Μάλιστα. Πώς διασφαλίσατε ότι η ασφάλεια ήταν πρωταρχικό μέλημα στις επιχειρησιακές αποφάσεις? Στις επιχειρησιακές αποφάσεις. Σε όποια επιχειρησιακή απόφαση του Υπουργείου. Πώς διασφαλίσατε ότι η ασφάλεια ήταν και το πρωταρχικό μέλημα στις επιχειρησιακές αποφάσεις? Από την ώρα που αποφασίστηκε με μια μελέτη την οποία συνέταξαν οι ειδικοί
με ειδικές προδιαγραφές να καθορίσουν τους όρους και τις συνθήκες, τους κανονισμούς, τους κανόνες ασφάλειας και τις προδιαγραφές ασφάλειας, είναι προφανές ότι το έργο θα διασφάλιζε καταρχήν τουλάχιστον την ασφάλεια της λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Άρα διασφαλιζόταν μέσω των μελετών που γινόντουσαν. Μέσω της σύμβασης. Και τη σύμβαση και από τις μελέτες, όπως μας είπατε τώρα. Του ότι κάναν κάποιες μελέτες και θέτανε, ας πούμε. Οι μελέτες είναι, κοιτάξτε, οι μελέτες είναι προϋπόθεση για να γίνει ένα έργο. Χωρίς μελέτη δεν υπάρχει έργο. Ακόμα και ένα αυλάκι να φτιάξει σε έναν οικισμό ορεινό, χρειάζεται μελέτη. Λέω. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάποιους συγκεκριμένους λόγους για την καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης 717. Δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτό το ζήτημα, διότι δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά. Ως πολιτικός έχω άποψη, αλλά εδώ καταθέτω ως μάρτυρας και θέλω να είναι σαφής η τοποθέτησή μου, ειλικρινής και με βάση τον όρκο τον οποίο έδωσα. Δεν θεωρείτε ότι υπήρχε κάποιο διοικητικό ή πολιτικό εμπόδιο που εμπόδισαν την εκτέλεσή της? Αυτό επαναλαμβάνω και πάλι, δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτή τη συζήτηση, διότι από την ώρα που αποχώρησα 31 Δωδεκάτου του 2014 και έγιναν οι εκλογές, δεν είχα καμία εμπλοκή. Παρέδωσα μία σύμβαση υπογεγραμμένη με τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα. Η οποία σύμβαση υπογράφηκε 27 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, του 2014 και είχε ημερομηνία έναρξης 1η-1η του 2015. Άρα μέχρι και τις μετά ήταν κλειστή η Βουλή, εκλογές και 27 ανέλαβε, αν δεν κάνω λάθος, του Γενάρη η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη θητεία σας, διενεργήθηκαν αξιολογήσεις κινδύνους σχετικά με συστήματα χειροκίνητης σηματοδότησης έναντι αυτοματοποιημένων συστημάτων? Περιέγραψα την πραγματικά κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν το δίκτυο, ο ΟΣΕ, η ασφάλειά του, η χρηματοδότησή του, το λιγότερο προσωπικό, τα προβλήματα. Αυτό που υπήρχε, κύριε Φλόρο, ήταν μια προσωπική δική μου επιμέλεια καθημερινή σχεδόν, τρέμοντας, τρομάζοντας από τα πολύ μικρά ατυχήματα τα οποία συνέβαιναν και τα οποία προσπαθούσα να αποτρέψω και αυτά. Άρα λοιπόν είχατε κάποια ευρήματα σε όλες αυτές τις... Σας είπα, υπήρχαν μικρά, σποραδικά, ακίνδυνα, μικρά ατυχήματα. Πώς αντιμετωπίστηκαν αυτά? Το να μην επαναλαμβάνονται, γιατί υπήρχαν προβλήματα υποδομής, δηλαδή η γραμμή στα σημεία εκείνα ήταν πολύ, σε πολύ κακή κατάσταση. Γίνονταν επισκευές, διορθώνονταν με τη συνεργεία που είχαμε στήσει, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί στα σημεία εκείνα που πήγαινε πολύ σιγά το τρένο να υπάρχουν εκτροχιασμοί. Μάλιστα. Μπορείτε να αναφέρετε λεπτομερώς τη φύση της επικοινωνίας και των οδηγιών σας προς τους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις αναβαθμίσεις? Σε τόνισα κάθε 15-20 μέρες. Υπήρχαν κενά ή ασυνέπειες σε αυτές τις επικοινωνίες? Υπήρχε αγωνία δική μου. Αγωνία δική σας. Αυτή, και αν με ρωτάτε γιατί υπήρχε αγωνία, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη διοίκηση και το ρόλο που πρέπει να έχει ο Υπουργός κάθε φορά. Κατά τη θητεία σας, πώς αποφασίστηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για αναβαθμίσεις της ασφάλειας των σιδηροδρόμων? Υπήρχε κάποια ιεράρχηση ορισμένων έργων έναντι άλλων? Όχι. Υπήρχαν δύο πράγματα. Αυτή τη σύμβαση την οποία εγώ βρήκα έτοιμη σχεδόν. Δηλαδή απλά έγινε ο διαγωνισμός επί των ημερών μου. Είχε ετοιμαστεί σε όλα τις προδιαγραφές, τεύχη, δημοπράτησης και όλες οι προετοιμασίες που έγιναν. Και δεύτερο ήταν η κατασκευή των εναπομενάντων έργων στο όρος Καλλίνδρομων, τη σύραγγα του Καλλινδρόμου και τη σύραγγα του Δομοκού, τα οποία ήταν το ένα εγκατηλημένο πλήρως έργο λόγω χρεοκοπίας των εταιριών που το είχαν αναλάβει και το άλλο εντελώς καινούριο έργο. Και αυτά τα έργα βέβαια δουλεύουν σήμερα και συνθέτουν το σιδηροδρομικό δίκτυο από πάνω μέχρι κάτω. Από κάτω μάλλον μέχρι πάνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, όλοι γνωρίζουμε ότι σημαντικός παράγοντας, ο οποίος αποτέλεσε και τη θριαλίδα για την τραγική κατάληξη, ήταν η τοποθέτηση ενός ανίκανου ανθρώπου στη θέση του σταθμάρχη. Εσείς ως διατελέσας υπουργός, αρμόδιος και για τους σιδηροδρόμους, πώς αξιολογείτε την τοποθέτηση ανεκπαίδευτου προσωπικού σε μια οργανική θέση, η λειτουργία της οποίας καθορίζει την ασφάλεια του επιβατικού κοινού? Να περιμένετε και να περιμένουμε μάλλον να δούμε όλα τα πορίσματα και την
πεποίθηση που θα διαμορφώσει η ίδια η δικαιοσύνη μέσα από την εξέταση αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης στα ποινικά δικαστήρια. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μια αξιολόγηση? Δεν θέλω να κάνω αξιολόγηση, γιατί δεν είναι αυτή η αποστολή μου εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Εμένα ο ρόλος μου όμως εδώ μέσα είναι να καταγραφεί απάντηση στα πρακτικά. Και ο δικός μου ρόλος είναι να καταθέτω την αλήθεια, την αλήθεια και την πραγματικότητα. Ναι. Αν θέλετε να λάβει η αλήθεια, λοιπόν, να ενισχύσουμε τη δικαιοσύνη με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, προκειμένου να πάρει τη σωστή απόφαση. Υπήρχε κάποιο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο που αναπτύχθηκε για τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της ασφάλειας των ελληνικών σιδηροδρόμων? Υπήρχε η Σύμβαση 717 που κάλυπτε το ζήτημα της απόλυτα οριζόντια, το ζήτημα της ασφάλειας, της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης, και υπήρχαν και τα έργα κατασκευής των νέων σιδηροδρόμων στο Καλλίνδρομο και στην ο Δομοκό, η ηλεκτροδότηση, η ηλεκτροκίνηση, και βεβαίως έχουν απομείνει πάρα πολλά έργα ακόμα από τη Θεσσαλονίκη και πάνω. Το δίκτυο χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πώς προορίζονταν λοιπόν να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια? Με βάση τα κοινοτικά πλαίσια στήρια, τις χρηματοδοτήσεις και τις συμφωνίες που έκαναν οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρχαν προειδοποιήσεις ή μικρά περιστατικά πριν από τη σιδηροδρομική σύγκρουση στα Τέμπη που έδειχναν πιθανά ζητήματα ασφαλείας? Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν συμμετείχα ούτε καν στην πολιτική εκείνο το χρονικό διάστημα. Επιθετία σας εννοώ. Επιθετίας μου σας απάντησα. Κάθε 20 μέρες. Δεν είπα για επικοινωνία. Αν υπήρχαν περιστατικά. Κάθε 20 μέρες υπήρχαν περιστατικά. Επαναλαμβάνω. Περιστατικά υπήρχαν σποραδικά, μικρά. Το έχω πει 15η φορά εδώ μέσα. Καλό είναι. Μικρά, σποραδικά, περιστατικά, μικροατυχήματα, μικροεκτροχιασμοί, χωρίς τραυματισμούς. Σε σημεία που υπήρχαν προβλήματα στη γραμμή. Σε οποιοδήποτε σημείο της θητείας σας είχατε συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεών σας σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων? Όχι. Όχι. Ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Η Σύμβαση 717 και η κατασκευή της μεγάλης υποδομής στο Καλλίνδρομο και στο Δομοκό. Και αργότερα στο Ρίο, συγγνώμη, Κόρινθος Πάτρα, Κόρινθος Ρίο δηλαδή. Ναι. Είναι σωστό να λέμε ότι κατά τη θητεία σας τα πολιτικά συμφέροντα και οι ατζέντες είχαν προτεραιότητα έναντι των κρίσιμων αναβαθμίσεων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό σύστημα? Είναι σωστό να λέμε ότι η Ελλάδα βρισκόταν μέσα σε μια θύελα οικονομική και κοινωνική, και μέσα σε αυτή τη θύελα πάλευε να επιβιώσει, και μέσα σε αυτή τη θύελα υπογράφτηκαν 4-3 συμβάσεις πέρα από την 717, οι οποίες σήμερα αποτελούν τόσο πολύτιμα έργα του σιδηροδρόμου στη χώρα, το Κόρινθος δηλαδή, Πάτρα, Ρίο, και η Αθήνα, η Νόη, Καλλίνδρομο, Δομοκός, Πλατή. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου αγνοήθηκαν συμβουλές ή προειδοποιήσεις ειδικών σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζετε. Εκ των υστέρων, τι θα κάνατε διαφορετικά για να αποτρέψετε μια τέτοια τραγωδία? Αναγνωρίζετε τυχόν ελλείψεις ή παραλείψεις κατά τη θητεία σας που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει σε αυτή την καταστροφή? Έγινε, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα διαρχόταν μια θύελα, μια τρικυμία. Και μέσα σε αυτό πραγματικά θεωρώ ότι το πολιτικό προσωπικό εκείνης της εποχής, οι δύο δυνάμεις δηλαδή που κυβερνούσαν τη χώρα, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Μάλιστα. Δεν έχω να κάνω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, έχουν ζητήσει το λόγο τρεις συνάδελφοι με τη γνωστή διαδικασία, προφανώς πιο γρήγορα. Είναι ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Στυλιανίδης. Κύριε Λαζαρίδη, 5 λεπτά. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, συμμετέχοντας για πρώτη φορά ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, φαντάζομαι ότι κανείς εδώ μέσα δεν διεκδικεί περισσότερη ευαισθησία από κανέναν για αυτή την πραγματικά ανίποτη εθνική τραγωδία. Και το λέω αυτό γιατί ακούω συνεχώς ότι η κυβερνητική πλειοψηφία φοβάται, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να συγκαλύψει. Το αντίθετο θέλουμε να κάνουμε.
διότι μπορεί σε αυτό το τρένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βρίσκονταν δικά μας παιδιά. Να βρισκόταν η Ευελίνα μου, να βρισκόταν η Κωνσταντίνα μου και το λέω με πόνο ψυχής. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο είναι να επιχειρούν συνάδελφοι να διαστρεβλώνουν την αλήθεια και να παραποιούν πραγματικά περιστατικά. Έχω μπροστά μου, κύριε Πρόεδρε, το έγγραφο το οποίο επικαλέστηκε πριν από λίγο η κυρία Αποστολάκη. Το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, λοιπόν, κοινοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Καραμανλή, το Σεπτέμβριο του 2021. Το εμπιστευτικό το οποίο αναφέρατε και βρίσκεται εδώ επάνω δεξιά, είναι πρωτόκολλο της αρχής, όχι του Υπουργείου. Η εξέταση δε αφορούσε κατά κύριο λόγο την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2019, δηλαδή πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου η Νέα Δημοκρατία και αφού στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει 6 παρατάσεις στη συγκεκριμένη σύμβαση. Μοναδική και το τονίζω, κύριε Υπουργέ, και κύριοι αποδέκτες του πορίσματος ήταν η Εισαγγελία Πρωτοδικών και ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Το πόρισμα αυτό πρότεινε πειθαρχικές διώξεις σε 15 στελέχη της Εργοσέ, στις οποίες προχώρησε αρμοδίως το Νοέμβριο του 2021 ο τότε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το πόρισμα επίσης συνιστούσε την επιστροφή από τον ανάδοχο του ποσού του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και αυτό, κύριε Πρόεδρε, τακτοποιήθηκε επί Υπουργείας Κώστα Καραμαλή. Οι εισαγγελείς, κύριε Χρυσοχοίδη, εφετών Αθηνών και ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έβαλαν τις δικογραφίες στο αρχείο επειδή, όπως αποφάσισαν, δεν συνέτρεχαν ενδείξεις για το αδίκημα της απιστίας. Θα ήθελα, επομένως, κύριε Χρυσοχοίδη, να σας ρωτήσω το εξής. Με αυτά τα δεδομένα τα οποία σας προανέφερα, πιστεύετε ότι ο τότε υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, κινήθηκε ορθά? Εσείς, αν ήσασταν στη θέση του, θα κάνατε κάτι διαφορετικό? Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, το είπα προηγουμένως, από την ώρα που τα πορίσματα της αρχής διαφάνειας δεν πάνε αποκλειστικά στον Υπουργό. Πηγαίνουν σε μια σειρά άλλους παράγοντες, θεσμικούς, οι οποίοι κινούνται, θέλω να πω, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε ένας υπουργός, έστω και αν ήθελε, να μην ασκήσει τα καθήκοντά του, να μπορέσει να το αποφύγει αυτό. Από την ώρα που όλη αυτή η διαδικασία, το πόρισμα της Επιτροπής Διαφάνειας κοινοποιήθηκε στους εισαγγελείς. Τελεία και παύλα. Νομίζω η συζήτηση, από εκεί και πέρα, το τι κρίνει κάθε υπουργός και πώς θα κινηθεί, είναι στη διακριτική ευχέρεια με την έννοια των προτεραιοτήτων που έχει. Δεν γνωρίζω όμως, επαναλαμβάνω, πραγματικά περιστατικά. Κινούμε όση ώρα βλέπετε πάνω σε αυτά και παρακαλώ όποιος έχει ερωτήματα πάνω σε αυτά τα ζητήματα να τα καταθέσω. Επομένως, καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα κάνατε κάτι διαφορετικό. Κινήθηκε η ηγεσία του Υπουργείου, κινήθηκε σωστά. Αυτό αντιλαμβάνομαι από την απάντησή σας. Από τη στιγμή δηλαδή που κινήθηκαν οι διαδικασίες με βάση το έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια κατηγορία ότι κάπου ένα έγγραφο κρύφτηκε. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι αλήθεια. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ τον κύριο Λαζαρίδη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Αυλονίτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, είπατε σε μια αποστροφή της τοποθέτησής σας ότι έχετε αγωνία να βρεθεί αλήθεια. Όπως και εμείς, δεν είναι? Και εγώ που σας μιλάω, βουλευτής όμως είμαι και εσείς βουλευτής είστε. Και μάλιστα υπηρετήσετε από θέση ευθύνης πολλές φορές ως υπουργός. Θέλω να μου πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, ποια είναι η διάκριση, ποια είναι τα όρια, γιατί σας ακούω συνεχώς να λέτε ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα να σας μιλήσω για την περίοδό μου κτλ. Ποια είναι τα όρια μεταξύ της έννοιας του μάρτυρα, μιας και είστε δικηγόρος, και της έννοιας του πολιτικού? Ένας πολιτικός δεν μπορεί να είναι μάρτυρας και να καταθέσει από αυτά που πελήθαν σε γνώση του ή από την εμπειρία του ως ασκών την πολιτική, ας το πούμε, αρμοδιότητα? Δεν μπορεί να καταθέσει κάτι τέτοιο? Γιατί σας ρωτάνε διάφοροι συνάδελφοι
Και εσείς μονότονα λέτε το ίδιο πράγμα. Ρωτήστε με για την περίοδο αυτή. Ναι. Για πέστε μου, πώς θα βοηθήσετε στην έβρεση. Είστε συνάδελφος. Συγγνώμη, στην έβρεση της αλήθειας. Για να ικανοποιηθεί και η αγωνία σας, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσουμε και εμείς ως βουλευτές σε αυτή την εξεταστική επιτροπή να βγάλουμε κάποιο πόρισμα που να βοηθήσουμε, γιατί έχει και ένα περίεργο δικαιοδοτικό ρόλο αυτή η εξεταστική επιτροπή και σας μιλάω με όρους νομικούς. Και είστε και εσείς δικηγόρος. Ναι. Όχι, σας παρακαλώ. Όποιος θέλει να είναι δικολάβος, σας είναι. Α, και κάτι άλλο. Να το συμπληρώσω αυτό, αν έχετε την καλοσύνη να συμπληρώσω. Εγώ ποτέ δεν ήμουν. Να συμπληρώσω και το εξής. Εάν υποθέσουμε, σας παρακαλώ, Βασίλη, σε παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε όμως και το εξής. Αφού λοιπόν προσδιορίσατε το ρόλο σας εδώ ως μάρτυρας, από πού και ως πού σας δίνει τη δυνατότητα ο κώδικας ποινικής δικονομίας να αποκαλείτε έναν που σας εξετάζει, που αποτελεί εδώ προανακριτικό υπάλληλο, να τον αποκαλείτε δικολάβο? Και μάλιστα εσείς ως δικηγόρος έναν άλλο δικηγόρο, τον κύριο Κόκαλη. Θέλετε να... Θέλετε... Σας παρακαλώ. Εγώ... Κύριε Πρόεδρε, ρωτάω. Ναι. Σας εντάξει, παρακαλώ. Εντάξει, τελειώσατε. Ναι, αυτή ναι. Την ερώτηση ναι. Θέλετε να κάνω όλες τις ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Κόκαλη. Να τελειώσω τις ερωτήσεις μου, θέλετε. Α, πολύ ωραία. Ας απαντήσετε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε, είπατε ότι όταν παραλάβατε, η κατάσταση στο σιδηρόδρομο, αλλά και γενικότερα η όλη πολιτική κατάσταση, θύμιζε θύελλα. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη θύελλα. Εσείς, πριν από το 2013 που αναλάβατε, έχετε χρηματίσει και σε διάφορα άλλα υπουργεία. Ερώτηση. Αυτή η θύελλα και αυτή η κατάσταση απαράδεκτη στο σιδηροδρομικό δίκτυο οφείλεται σε κάποιες κυβερνήσεις στις οποίες εσείς συμμετείχατε? Αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αν θέλετε. Άλλη ερώτηση. Εφόσον επιμένετε ότι θέλετε να περιοριστούμε ακριβώς στην εποχή που ήσασταν εσείς υπουργός, θέλω να μου πείτε, την εποχή που εσείς ήσασταν υπουργός, στη θέση του σταθμάρχη ΔΕΛΤΑ ΕΕ, θα προσλαμβάνατε ή θα προσλάμβανε ο ΣΕ, του οποίου είστε ιεραρχικά προϊστάμενος εκείνη την εποχή, άνθρωπο που ήταν 58 χρονών, ή θα προσλάβανε κάποιον που θα ήταν 28 ετών? Την περίοδο τη δικιά σας μιλάω. Και κάτι άλλο σας παρακαλώ. Την περίοδο τη δικιά σας, αν και γόνταν η τηλεδιοίκηση, το τμήμα τηλεδιοίκησης, πώς να το πω, καλύτερα δεν ξέρω ίσως καλά τους τεχνικούς όρους, η τηλεδιοίκηση στην περιοχή των Τεμπών, της Λάρισας, εν πάση περιπτώσει, εκεί που ήταν αυτός ο μοιραίος σταθμάρχης, θέλω να μου πείτε ποιος ήταν τότε, αφήστε πότε ήταν το 23, ποιος ήταν το 23, ποιο υπηρεσία ήταν κατά αρμοδιότητα υπεύθυνη να φτιάξει αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης που κάηκε τον Ιούλιο του 19, πόσος χρόνος απαιτούνταν και πόσα χρήματα, βρε αδερφέ, χρειαζόταν για να φτιαχτεί το καμένο κομμάτι της τηλεδιοίκησης που πέρασαν 4 χρόνια και ακόμα δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί. Ας πούμε, έχει αποκαταστάθηκε μετά από 4 χρόνια. Αν ήσταν εσείς δηλαδή εκείνη την περίοδο, αν γινόταν αυτό το συμβάν την περίοδο που ήσταν εσείς. Η τελευταία ερώτηση, ή μάλλον δύο τελευταίες ερωτήσεις, εξελίχθηκε ομαλά την εποχή σας η σύμβαση 717, έχετε προβλήματα? Άλλη ερώτηση, ποιος ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ το 2014, την εποχή σας δηλαδή, αν αυτός που ήταν, νομίζω Σπηλιωτόπουλο τον λέμε. Σπηλιόπουλος. Ο Σπηλιόπουλος, συγγνώμη. Εάν γνωρίζει καλά τη σύμβαση 717 και αν τον καλέσουμε εδώ πέρα, μιας και εξαιρέθηκε, θα μας βοηθήσει ως Εξεταστική Επιτροπή να βρούμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Και τέλος, επειδή σας άκουσα κάποια στιγμή σε μια στιχομηθεία που είχετε με τον εκπρόσωπο εδώ, τον εισηγητή της Νίκης, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το εργαστήριο ανάλυσης DNA... ανήκει στην ελληνική αστυνομία, είναι στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ή ανήκει στην ιατροδικαστική υπηρεσία? Το DNA. Αυτά και ευχαριστώ. Σας απαντώ. Στην ελληνική αστυνομία. Ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, καταρχήν να λύσουμε ένα θέμα με τον κύριο Κόκαλεν. Όλα τα χρόνια,
αυτά στα οποία έχουμε κοινή πορεία με τον κύριο Κόκαλη, εννοώ που κοινή πορεία στη Βουλή, κοινές θητείες εννοώ, πολλοί από εμάς εδώ υπήρξαμε αντικείμενο επιθέσεων, απρέπειας, επιθέσεων οι οποίες είχαν τοξικότητα, δηλητήριο, συκοφαντία και μίσος. Ελπίζω να μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έχετε αντιληφθεί τι έχετε κάνει. Και γι' αυτό αντέδρασα προηγουμένως, διότι ο κύριος Κόκαλης μου απίφθινε κάποια στιγμή σε διάφορες φάσεις πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα πολιτικά απαντάτε. Πολιτικά. 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 Γιατί είπατε προηγουμένως ότι δεν απαντάτε πολιτικά, απαντάτε ως μάρτυρας. Γι' αυτό. Πολιτικά απάντησα. Πολιτικά λίγο. Όχι ως μάρτυρας, ως άνθρωπος. Αφήστε, αφήστε. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα. Έτσι και ξανά. Είπε επιθετικούς προσδιορισμούς. Ναι, εντάξει. Και ξανά. Και ξανά ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθούν αυτά σε αυτή την αίθουσα μέσα. Έτσι. Δεν θέλω να κάνω αναδρομή σε αυτά. Πολλοί από εμάς είμαστε μάρτυρες εδώ και θύματα. Και της λεκτικής βίας και της πραγματικής βίας έξω από την αίθουσα φυσικά. Γι' αυτό αντέδρασα, κύριε συνάδελφε. Και δεν θα το ξαναδεχτώ ποτέ. Ειλικρινώς. Συγγνώμη. Ας το κλείσουμε. Λεκτική από εμένα. Είπα, επαναλαμβάνω, όχι μόνο από εσάς και από εσάς και από εσάς προσωπικά, κύριε, διαχρονικά. Εάν ναι. Κατάλαβα τη συνάδελφο, τώρα, λεκτική, τώρα, λεκτική, όχι τώρα. Δεν λέω τώρα, δεν λέω τώρα. Δεν είπε τώρα. Παλιότερα πότε. Παλιότερα, πολλά χρόνια. Καταρχήν πότε είχαμε μαζί κοινή θητεία στο κοινοβούλιο. Πολλές. Το 12 λέτε. Όταν ήσασταν με εκείνους τους. Το 12 ναι. Είχαμε πες, κοινή πορεία, εσείς δεν ήσασταν. Πέστε με ποιους ήταν. Πώς δεν ήταν. Λοιπόν, δεν θέλω και να πω. Και εσείς ήσασταν στο Πασόκ. Ναι, λέω. Δεν είχαμε κοινή πορεία. Ναι. Όταν, από το 15 και μετά. Κοινή εννοώ κοινοβουλευτική πορεία. Λοιπόν, το κλείνω. Το κλείνω, το κλείνω. Ας είναι μάθημα αυτό να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, πολιτικά απάντησα και το κλείνω εδώ. Δεν θίγω ποτέ άνθρωπος. Τελειώνω. Τελειώνω. Τα όρια λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Αυλονίτη, συνάδελφος είστε, ο μάρτυρας ορκίζεται κατά την ποινική δικονομία να απαντάει σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με τα πραγματικά περιστατικά για να δημιουργηθεί μια δικανική πεποίθηση, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν ήρθα εδώ να κάνω κρίσεις. Και μάλιστα, αν έκανα κρίσεις, προσέξτε, αν έκανα κρίσεις, η κουβέντα μας θα ήταν διαφορετική εδώ μέσα και δεν θέλω να το κάνω. Ειλικρινώς και σας αφορά, σαν κόμμα, πάρα πολύ. Αλλά δεν θα το κάνω. Για το πώς εξελίχθηκε η 717. Ας τα πούν άλλοι. Δεύτερον, για τον, η Θήλα. Θήλα βεβαίως. Γιατί εσείς δεν διαχειριστήκατε Θήλα. Δηλαδή ο κύριος Κατρούγκαλος τι διαχειρίστηκε, δεν κατάλαβα. Λέω εσείς δεν διαχειριστήκατε Θήλα. Διάλογο, παρακαλώ. Θήλα ήταν. Ήταν μια συντριπτική επίθεση που δέχτηκε συνολικά η ελληνική κοινωνία και η χώρα μέσα από ανώμαλες συνθήκες προκειμένου βιαίως να πάρουμε κάποιες αποφάσεις να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Και κάποιοι τότε στάθηκαν όρθιοι, λοιπόν, και εμείς στάθηκαμε όρθιοι. Ευτυχώς εσείς μετά ήρθατε, ευτυχώς αντιληφθήκατε τι κάνατε και προσπαθήσατε να. Και προς τιμήν σας που το αντιληφθήκατε και κρατήσατε κι εσείς τη χώρα όρθια. Λοιπόν, αυτή ήταν η αποστολή μας. Αλλά τότε εμείς ήμασταν αντικείμενο μιας τεράστιας επίθεσης, αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως. Ευτυχώς αυτές οι δυνάμεις δεν υπάρχουν πλέον στη Βουλή, ούτε στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, δεν με ρωτήσατε για το σιδηρόδρομο, με ρωτήσατε για τη Θήλα. Λοιπόν, δεν έχω απάντηση για τον Σταθμάρχη, δεν το ξέρω το θέμα. Για το θέμα, ούτε για την καμένη τηλεδιοίκηση, επαναλαμβάνω. Δεν έχω γνώση των πραγματικών περιστατικών. Για την 717. Επαναλαμβάνω, έπρεπε να απονέμεται εύσημα σε αυτούς που την υπέγραψαν. Δεν υπέγραψα εγώ την 717, την υπέγραψαν οι αρμόδιοι της Εργοσέ σε συνεργασία με τον ΟΣΕ σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Έπρεπε να το απονέμεται εύσημα που υπέγραψαν μια τέτοια σύμβαση μέσα σε δύσκολες συνθήκες να τρέξουμε το θέμα της ασφάλειας στο σιδηροδρόμο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, τελευταία ερώτηση από τον κύριο Στυλιανίδη. Κύριε Πρόεδρε, επειδή βλέπω ότι χτίζονται δύο απόλυτα επιχειρήματα στην αίθουσα από την αρχή της διαδικασίας, θέλω να κάνω στον κύριο Χρυσοχοίδη, στον κύριο Υπουργό, δύο ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα εμφανίζεται επί Χαριλάου Τρικούπη, αν θυμάμαι.
Θυμάστε από πότε άρχισε να εφαρμόζεται ως μέθοδος ασφαλείας η τηλεματική και η τηλεδιοίκηση στην Ελλάδα? Το θυμάστε? Ποια δεκαετία? Όχι, τα προηγούμενα χρόνια ωστόσο λειτουργούσε το τρένο. Δηλαδή χωρίς τηλεματική και τηλεδιοίκηση καθημερινά υπήρχε ένα μεγάλο τροχαίο ατύχημα με θύματα ή υπήρχαν άλλοι μέθοδοι? Σας διακόπτω. Το είπα προηγουμένως και πριν υπάρχουν όλα αυτά. Ξέρω, υπήρχαν manual. Κάποιοι είπαν υπήρχε περισσότερο προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Και δεν υπήρχαν κλειδούχοι, προβλήματα. Ναι. Εκπαιδευμένοι μηχανοδηγοί. Ναι. Συστήματα άλλου είδους επικοινωνίας. Σήματα. Προέλεγχη γραμμών από τα μικρά βαγονάκια. Αυτά τα συστήματα, όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση ή στην τηλεματική, ενεργοποιούνταν πάλι την περίοδο αν που γνωρίσατε εσείς? Δεν σας κατάλαβα τίποτα. Λέω, αυτά τα εναλλακτικά συστήματα, τα παραδοσιακά, που σχετίζονται πιο έντονα με τον ανθρώπινο παράγοντα, ενεργοποιούνταν πάλι? Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι κάθε 20 μέρες προσπαθούσα με τα παραδοσιακά μέσα, με τα manuals που υπήρχαν τότε και τους κανονισμούς ασφαλείας. Άρα κάνατε μια πολύ σημαντική διαπίστωση εδώ στην τοποθέτησή σας. Η πρώτη είναι ότι αν έχουμε το άρτιο τεχνολογικά σύστημα όπως είχε η Αμερική ή η Γερμανία, δεν αποτρέπει ένα ατύχημα που μπορεί να είναι πολύ παραγωγικό. Και η άλλη διαπίστωση είναι ότι ακόμα και αν έχουμε ένα σύστημα χωρίς τηλεματική και τηλεδιοίκηση, όταν λειτουργήσουν οι άλλοι παράμετροι ασφαλείας, πάλι μπορεί να προληφθεί ένα ατύχημα. Έτσι. Αυτό είναι μια σημαντική διαπίστωση, η οποία θέλω να κατατεθεί, κύριε Πρόεδρε, στα πρακτικά, διότι αποδομεί ένα τεχνικό και απόλυτο επιχείρημα, το οποίο πιστεύω ότι στο τέλος θα χρησιμοποιηθεί από κάποιους. Το δεύτερο ερώτημα. Στο κάθε Υπουργείο και στον κάθε εποπτευόμενο οργανισμό ή ΔΕΚΟ ή οτιδήποτε, συνηθίζεται να διαμορφώνεται οργανόγραμμα, σωστά, καθηκοντολόγιο, και να οριοθετούνται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες πρώτα και μετά οι ευθύνες. Αυτός έχει αυτό, ο άλλος έχει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση αυτό το διοικητικό σύστημα πρέπει να εντέλεται από τον εκάστοτε υπουργό? Δηλαδή εσείς κάνατε και υπουργός υγείας. Αν πεθάνει κάποιος στο νοσοκομείο Κομωτινής, φταίει ο υπουργός υγείας? Ή φταίει ο γιατρός που μπορεί εκείνη την ώρα να μην του έδωσε το κατάλληλο φάρμακο? Ναι, αυτά συμβαίνουν στις μέρες. Μας έχουν συμβεί τελευταίες μέρες αρκετά πράγματα. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής, ότι η ΕργοΣΕ είναι θυγατρική του ΟΣΕ. Δεν είναι του Υπουργείου. Έτσι. Είναι θυγατρική του ΟΣΕ. Εκεί υπάγεται. Δηλαδή στον πρόεδρο του ΟΣΕ υπάγεται η ΕργοΣΕ. Και η ΕργοΣΕ έχει... Ο ΣΕ και η ΕργοΣΕ έχουν κανονισμούς λειτουργίας και ευθυνών. Και αυτά θα φανούν τώρα στην δικαστική διαδικασία. Πώς ακριβώς απονέμονται ευθύνες ή παραλήψεις ή αδράνειες, νομικά μιλάω πάντα, ποινικά, σε αυτούς που τις είχαν. Επομένως, το ερώτημά μου είναι κρίσιμο και πάλι για την συνέχεια της διαδικασίας. Δηλαδή, για να φτάσει κάποιος να ελέγξει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ενδεχομένως και ποινικές του πολιτικού προϊσταμένου ενός Υπουργείου, πρέπει προηγουμένως να έχει εξετάσει αν υπάρχει αυτό το οργανόγραμμα, το καθηκοντολόγιο και ο επιμερισμός ευθύνης, και να έχει εντοπίσει και ποιος είναι ο χειριστής για το κάθε ζήτημα, για να δει πού ακριβώς ακουμπάει ευθύνη. Έτσι δεν είναι? Και παραπέρα, αν τυχόν όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ευθύνη του πολιτικού, αν κάνει πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες έχουν ποινικό περιεχόμενο και συμβάλλουν στην ζημία του δημοσίου ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράβαση του καθεστώτος. Τώρα φαίνεται και ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή την οριοθέτηση μεταξύ της πολιτικής ευθύνης και της ποινικής ευθύνης του πολιτικού. Να. Διότι άλλο πράγμα είναι η πολιτική ευθύνη ή η διοικητική ευθύνη και άλλο είναι η ποινική ευθύνη ή η διαχειριστική ενδεχομένως ευθύνη. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτά τα δύο στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις δύο ερωτήσεις που μου απάντησε ο κύριος Υπουργός είναι πολύ κρίσιμα για το στοιχείο της συνάφειας που προσπαθούν κάποιοι να οικοδομήσουν, βγάζοντας το διατάφτα πριν εξετάσουν τους μάρτυρες και το υλικό. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και κλείνουμε με τον κύριο Σαρακιώτη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως όλοι γνωρίζουμε, το καλοκαίρι του 2019 καταστράφηκε από πυρκαγιά η τηλεδιοίκηση στην Λάρισα. Από την εμπειρία σας, πόσος χρόνος απαιτείτε για την επισκευή αυτής της βλάβης? Ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες? Δεν το ξέρω, κύριε Σάκη, ότι δεν είναι τεχνικό ζήτημα απολύτως. Δεν το γνωρίζω. Απαντήστε ποιος είναι ο αρμόδιος όμως της φτιάξης. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ναι, τον σέβομαι, κύριε Σαραγκιώτη, απλώς προηγουμένως δεν μου απάντησε δική μου ερώτηση. Ωραία. Κύριε Σαραγκιώτη, παρακαλώ συνεχίστε. Επιημερώνησα σε πόση ώρα εκτελούνταν το Αθήνα-Θεσσαλονίκη? Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη περίπου 5 ώρες. Ωραία. Αν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά έτσι. Αναφερθήκατε για το τμήμα των καμένων βούρλων, τη σύραγγα του Καλλιδρόμου κτλ. Ότι γινόντουσαν έργα εκείνη την περίοδο. Θυμάστε πότε ξεκίνησαν? Ξεκινούσαν. Θα ξεκινούσαν στο Καλλίδρομο? Ναι. Γιατί νομίζω ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 στο, ναι, Καλλίδρομο. Και είχαν εγκαταλειφθεί. Είχαν εγκαταλειφθεί. Μάλιστα. Γνωρίζετε πότε τελείωσε η σύραγγα του Καλλιδρόμου? Δεν θυμάμαι. Πάντως είχα φύγει από το 18. Κάπως έτσι. Το 17. Έχοντας περάσει και από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γνωρίζετε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες να ολοκλήρωσαν τη διπλή γραμμή το 2018 και την ηλεκτροκίνηση, που μέχρι το 2015, να σας πω, δεν είχαν διπλή γραμμή στα τρένα και ηλεκτροκίνηση? Ευχαριστώ. Δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζετε καμία? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε τι συνέβαινε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Σαραγκιώτη. Κάτι θέλετε, κυρία Αποστολάκη? Λοιπόν, σε σχέση με την τοποθέτηση του κύριου Λαζαρίδη. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε πολύ εγώ περισσότερο, στοιχειοθετήσαμε ποτέ στην δημόσια παρουσία μας στην Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών την αντίληψη ότι τάχα εμείς ή κάποιοι έχουν περισσότερη ευαισθησία σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών. Παραπέμπω σε μια τριβή που είχα εγώ ίδια με την κυρία Κωνσταντοπούλου για το ζήτημα αυτό. Δεν διεκδικώ και δεν διεκδικούμε. Είμαστε όλοι άνθρωποι με συνείδηση. Και είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτό που συνέβη. Αυτό όμως που διεκδικούμε και πάλιστα ισχυριζόμαστε με τεπιτάσεως και κυρίως με επιχειρήματα, είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει συστηματικά, με κοπιώδη και οργανωμένη προσπάθεια, την μη αποκάλυψη της αλήθειας, τη συγκάλυψη του σκανδάλου. Και αυτό δεν είναι μια δική μου αξιολογική κρίση. Αυτό έρχεται να διαπιστωθεί από συγκεκριμένα γεγονότα. Πρώτον, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που καταψήφισε τις προτάσεις για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με βάση το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος και το άρθρο 153 του Κανονισμού της Βουλής. Αυτό δεν είναι προσωπική αξιολογική μου κρίση, είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός, η σεπείρωση του ισχυρισμού μας, είναι ότι μεθοδεύεται τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων. Οι μάρτυρες αυτοί δεν είναι γυνάτοι. Δεν θέλουμε να έρθουν εδώ και δεν επιμένουμε να έρθουν εδώ για λόγους πείσματος ή εντυπωσιασμού. Είναι κρίσιμοι μάρτυρες από τον κύριο Σπυριόπουλο, και το Σπυριόπουλο μέχρι τον κύριο Γενιδούνια και τους άλλους. Δεν τους αναφέρω για οικονομία του χρόνου. Και μεθοδεύεται τον αποκλεισμό τους. Άρα αυτή είναι μία άποψη. Σε σχέση όμως με την ουσία του ισχυρισμού του κύριου Λαζαρίδη, επειδή έχω μπροστά μου το έγγραφο με ημερομηνία 4 Δεκάτου του 2021, η σφραγίδα λέει Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εμπιστευτικό πρωτόκολλο εισερχομένων. Είναι το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Γραφείου του Υπουργού και όχι εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και είναι ένα εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Μεταφορών που αναφέρεται στο εισερχόμενο έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη Σύμβαση 717, για την οποία, στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός μέχρι την περίοδο για την οποία είχε την ευθύνη και για την οποία είμαι βέβαιη ότι ο συγκεκριμένος Υπουργός, εάν κάποιος του έκανε την ερώτηση, εάν ο ίδιος ως υπεύθυνος υπουργός, ενώ ο ανάδοχος ήταν υπερήμερος και είχε κηρυχθεί έκπρωτος, εκείνος θα ερχόταν, όχι ή μάλλον δεν είχε κηρυχθεί έκπρωτος, ενώ ο ανάδοχος ήταν υπερήμερος και δεν ήταν σύμφωνος με τις υποχρεώσεις του με βάση τη σύμβαση, εάν θα ερχόταν ο ίδιος ως υπουργός να του δώσει και αποζημίωση
για διαφυγόντα κέρδη, είμαι βέβαιη, κυρία Χρυσοχοΐδη, ότι δεν θα παίρνατε την πολιτική απόφαση, γνωρίζοντας τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που θα συνόδευαν αυτή σας την απόφαση, να του καταβάλλετε και αποζημίωση, ενώ ήταν υπερήμερο σε σχέση με την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ να το καταθέσετε. Κύριε Λαζαρίδη, ένα λεπτό και κλείνουμε. Λίγορα. Να αποδεσμεύσουμε και τον κύριο, κυρία Αποστολάκη, και τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Όχι, όχι. Σας ήρθατε γι' αυτό και σας κάλεσα. Καλυφθήκατε. Έκανε διευκρίνηση ο Υπουργός και είπε ότι πράγματι υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Και επανέρχομαι σε αυτό που ζήτησα, αφού υπάγεται το Τμήμα Βιολογικών Ερευνών της Για Ελλάς, την πυροσβεστική, άρα, ρωτάγατε για ΕΔΕ της πυροσβεστικής. Το μόνο που ζητάμε είναι να επισπεύσετε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κρατηθεί διαδικασία, έχετε μιλήσει όλοι, κύριε Λαζαρίδη, μισό λεπτάκι για να το προσδιορίσετε. Εντάξει, κύριε Οικονομόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Λαζαρίδη. Πολύ σύντομα, είπε η κυρία Αποστολάκη ότι η ίδια και το ΠΑΣΟΚ συνολικά δεν διεκδικούν τα ζητήματα της ευαισθησίας, αλλά την ίδια στιγμή μας είπε κάτι διαφορετικό, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί αυτά τα οποία λέει. Βεβαίως χαίρομαι για το γεγονός ότι παραδέχεται ότι μοναδική αποδέκτης του πορίσματος ήταν η εισαγγελία πρωτοδικών και ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος και οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν. Αυτό θέλω να τονίσω και νομίζω ότι το. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Χρυσοχοΐδη, θα σας ενημερώσουν από τη γραμματεία για να έρθετε να υπογράψετε την κατάθεσή σας. 10 λεπτά με το ρολόι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. 10 λεπτά με το ρολόι διάλειμμα. Επιστρέφουμε για την εξέταση του κυρίου Θεοφανόπουλου.